Καλησπέρα φίλες και φίλοι τηλεθεατές. Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου, η εκπομπή Θεσσαλική Υγεία, ζωντανά εδώ από το τηλεοπτικό στούντιο του Άστα TV, είναι και πάλι μαζί σας. Στην απόψινή εκπομπή συνεχίζουμε όπως και στην προηγούμενη, την πρώτη, την πρεμιέρα, με τα θέματα των πλημμυρών, με τα θέματα των καταστροφών στην περιφέρεια Θεσσαλίας, διότι αυτό το θέμα είναι τεράστιο και ως φαίνεται θα μας απασχολήσει και σε επόμενες εκπομπές. Έχουμε εδώ στο στούντιο της Λάρισας τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον Ανδρέα Λικουρέντζο, τον οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα θετικά στην πρόσκλησή μας για να συμμετάσχει στην εκπομπή και να δώσει ό,τι πληροφορίες υπάρχουν για την αρμοδιότητά του. Καλησπέρα κύριε Λικουρέντζο και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την ευγενική πρόσκληση και φιλοξενία και όπως κατά καιρούς είχαμε συζητήσει, είχαμε δεσμευτεί να γίνει η δική μου επίσκεψη εδώ στο στούντιο της εκπομπής, στον τηλεοπτικό σταθμό Άστρα, για να συζητήσουμε ανοιχτά, ειλικρινά όλα τα θέματα που απασχολούν τους παραγωγούς μας και δυστυχώς κάτω από μια τραγική εμπειρία, αυτή που βιώνουμε μετά την έλευση του μεσογειακού κυκλώνα Ντάνιελ, όπως μετά ονομάστηκε. Τον Ιαννό. Μετά τον Ιαννό, που και εκεί ζήσαμε ανάλογα δύσκολα, τραγικά ζητήματα, τα οποία έβαλαν σε δοκιμασία τους αγρότες, τους ανθρώπους της υπαίθρου της Θεσσαλίας. Εδώ είμαστε όμως να πολύ συζητήσουμε ωραία. Και να θα τα πούμε όλα. Θα τα συζητήσουμε ευθύς αμέσως. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής θα είναι μαζί μας, θα τους παρουσιάσουμε σε λίγο, ο Δημήτρης Τάντος, γεωπόνος της Αγρόλησης Καρδίτσας, τεχνικός σύμβουλος της ΠΕΦΑ, και ο Γιώργος Παπαδημητρίου, λογιστής φοροτεχνικός Καρδίτσας και επικεφαλής της Επιτροπής Αγροτικών Θεμάτων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. Πάμε πολύ γρήγορα να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αγροέκφασης που κυκλοφορεί στα περίπτερα, έχοντας ως κεντρικό θέμα μάχη για να κρατηθεί ζωντανή η Θεσσαλία μετά την ολοκληρωτική καταστροφή που υπέστη από τις φωνικές πλημμύρες του Ντάνιελ, με ανυπολόγιστες ζημιές σε χωράφια, ζώα, στάβλους, επιχειρήσεις και υποδομές. Οι επιπτώσεις στην παραγωγικότητα των πλημμυρισμένων γεωργικών εδαφών και μέτρα για την αποκατάσταση, ένα δισέλιδο άρθρο από έναν εδαφολόγο του Θόδωρο τον Καριώτη, πολύ χρηστικό. Πτώσεις στις πωλήσεις γεωργικών μηχανημάτων και ελκυστήρων, διαπιστώσεις και συστάσεις για την βάβακο καλλιέργεια. Η μεγαλύτερη αύξηση στη συνολική παραγωγή γεωργικών προϊόντων στο σκληρό σιτάρι, φρουτολαχανικά προσωρικών εισαγωγών οδεύει η χώρα μας. Αυτά και άλλα γεωργικά και κτηνοτροφικά θέματα στην Αγροέκφαση που κυκλοφορεί. Πάμε να δούμε τώρα χορηγούς εκπομπής διαφημιζόμενος και επανερχόμαστε με Ανδρέα Λικουρέντζο, εφόλης της ύλης για θέματα ενισχύσεων αποζημίωσεων ΕΛΓΑ. Η εκπομπή είναι μία προσφορά από τα οικοκυστήρια Βάμβακος. Σπορεολιουργία, Αφή Καραγιώργου ΑΒΕ. Η εκπομπή είναι μια πρόσφορα της εταιρείας φωτοβολταϊκών συστημάτων Περιβαλλοντολόγη Energy. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι τηλεθεατές. Πάμε να ξεκινήσουμε πολύ γρήγορα την απόψινή κουβέντα. Να ενημερώσουμε όπως κάθε φορά, έχετε τη δυνατότητα μέσω του email που βλέπετε στις οθόνες σας να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, ερωτήσεις που χρειάζεται να τυχόν απαντηθούν, είτε με μέσω του Facebook. Και εδώ είναι και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, ο κ. Λικουρέντζος, να απαντήσει σε ό,τι του θέσουμε. Αγαπητέ πρόεδρε, ναι, να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Θα θέλαμε να μας δώσετε μια έτσι ακτινογραφία αυτή τη στιγμή, με βάση την καθημερινή, θα έλεγα, ενημέρωση που υπάρχει τώρα από το συντονιστικό, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε εδώ όσον αφορά το ζωικό κεφάλαιο, τις απώλειες, αλλά και σε επίπεδο φυτικού κεφαλαίου, αν υπάρχει κάποια εικόνα, σε πόσα στρέμματα έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα ουσιαστικά. Σε επίπεδο περιφέρειας Θεσσαλίας εννοώ. Καταρχήν, αναφερόμενοι στο τραγικό αυτό περιστατικό που έχει πλήξει τη Θεσσαλία μας, πρέπει να σημειώσουμε ότι στα 4 χρόνια κατά οποία είμαι πρόεδρος στον ΕΛΓΑ, δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοια εκτεταμένη και συντριπτική, θα έλεγα, καταστροφή. Μιλάμε για κάτι πρωτόγνωρο, το οποίο η λογική, ο νους δεν χωράει. Αυτό δεν το λέω για να ικανοποιηθούν τα συναισθήματα των τηλεθεατών μας, των πληττόμενων παραγωγών, αγροτών, κτηνοτρόφων. Είναι διότι οι ευθύνες όλων είναι πολλαπλάσιες.
από ό,τι ήταν στο παρελθόν για την αντιμετώπιση της οποιασδήποτε καταστροφής. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε να κάνουμε με μία ζημιά, να το πούμε απλά, η οποία σε ό,τι αφορά το ζωικό κεφάλαιο, να ξεκινήσουμε από αυτό, με περίπου 2.500 δηλώσεις ζημίας, αναφέρεται σε περίπου 73.000 εγωπρόβατα, 21.000 χοιρινά, 6.500 βοηδοί, πάνω από 140.000 πτηνά, κτηνοτροφία και μία αλματώδη εκτείναξη στα ύψη, περί τις 92-93.000 κυψέλες και μελισσοσμοί. Σκεφτείτε... 93.000 κυψέλες. Ναι. Σκεφτείτε ότι στον Ιαννό, στα ανάλογα νούμερα ανακατηγορία ζωικού κεφαλαίου, αναφερόμεθα σε εκατοντάδες, άντε και κάποιες χιλιάδες. Εδώ λοιπόν είναι αυτό που λέω ότι είναι έξω από κάθε λογική. Τι κάναμε εδώ πέρα? Συγγνώμη λίγο, μεγάλη παράληψη, να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον καλεσμένο που έχουμε, τον Δημήτρη τον Τάντο. Βεβαίως. Για να συμμετέχει. Αγαπητέ Δημήτρη, συγγνώμη τώρα, λοιπόν, για την παράληψη. Καλησπέρα κύριε Τάντο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλησπέρα αγαπητέ Δημήτρη. Λοιπόν, όταν είναι έτοιμος και ο Χρήστος, ο Γιώργος Παπαδημητρίου, θα τον έχουμε στην κουβέντα μας. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, αυτά όλα δείχνουν το μέγεθος των ευθυνών και ταυτόχρονα και το υψηλό κόστος των αποζημιώσεων. Αλλά δεν είναι ούτε το κόστος των αποζημιώσεων, όπως λέγαμε και πριν αρχίσει η εκπομπή. Το ζήτημα είναι πώς ξαναρχίζει η ζωή. Η ζωή κοινωνική, οικογενειακή και οικονομική. Αυτά όλα λοιπόν δεν είναι εύκολες υποθέσεις. Ούτε μπορούν να θεραπευτούν με λόγια. Παρά μόνο με πράξεις, με αποφασιστικότητα, με το η ελληνική πολιτεία, είτε λέγεται ΕΛΓΑ, είτε λέγεται Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είτε Υπουργείο Οικονομικών, να στηρίξουν την κοινωνία, να ξαναπάρει μπρος η ζωή, να πάρει μπρος και η οικονομία. Στο φοιτικό κεφάλαιο θα αναφερθώ επίσης σύντομα, για να επιτρέπουμε να γίνονται ερωτήσεις. Έχουμε ξεπεράσει τις 6.500 δηλώσεων ζημίας. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το ρυθμό που υποδεχόμαστε δηλώσεις. Θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότερες. Καταλαβαίνουμε όμως ότι ο κάθε νοικοκύρης σκέφτηκε να τακτοποιήσει τα του οίκου του, να προσπαθήσει να βγάλει τις λάσπες, να στεγνώξει τα ρούχα του. Αυτό είναι έτσι. Να ψάξει τα μηχανήματά του και μετά να πάει στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ, όταν μάλιστα ξέρει ότι υπάρχει κάποιος χρόνος εντός του οποίου μπορεί να κάνει τη δήλωση. Αλλά θα σας δώσω ένα στοιχείο μόνο. Δεν είναι ο αριθμός των δηλώσεων που είπαμε θα αυξηθεί. Με την αξιοποίηση των δορυφορικών εικόνων, μπορούμε να πούμε ότι από τα 822.000 στρέμματα βαμβακιού που καλλιεργούνται στη Θεσσαλία, τα μισά τουλάχιστον είναι στην κατηγορία της μεγάλης ζημιάς, από 80 έως 100%. Αυτό λοιπόν το στοιχείο μιλάει από μόνο του. Και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, δορυφορικές εικόνες, οριοθετήσεις των στελεχών του ΕΛΓΑ, οι οποίες επιχειρούνται με επικεφαλής τον προϊστάμενο εδώ, τον κύριο Σπύρο Σπυρόπουλο. Ανοίγω μια παρένθεση, από σήμερα είναι εγκατεστημένη στη Λάρισα η Γενική Διευθύντρια του ΕΛΓΑ, η κυρία Γάσπαρη, και ο Διευθυντής Ασφαλίσεων, κύριος Καουκάκης, για να υποστηρίξουν την προσπάθεια. Και σε συνδυασμό με τις δηλώσεις των παραγωγών, θα συγκροτήσουμε το ψηφιακό αρχείο με τους δικαιούχους αποζημιώσεων. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα την οποία μου ζητήσατε να σας περιγράψω. Συνεπώς αυτό που αντιλαμβανόμαστε και εμείς και πολύ περισσότεροι πληττόμενοι παραγωγοί, αυτό που μπορούμε να πούμε ως πρώτο σχόλιο είναι ότι ο Ιαννός οχριά μπροστά στην πλημμύρα Ντάνιελ. Δηλαδή οι ζημιές είναι τεράστιες. Προσυπογράφω ό,τι λέτε και με βαριά συναισθήματα. Διότι άλλο πράγμα να συνομιλούμε σε ένα στούντιο ή να βλέπουμε τις εικόνες και τα βίντεο από τις πληγήσεις περιοχές και άλλο να προσπαθήσουμε να βιώσουμε τον πόνο, το αίσθημα της απελπισίας, της καταστροφής αυτών των ανθρώπων. Και επιμένω, δεν τα λέω αυτά διότι λέμε λόγια για να γίνουμε αρεστοί. Εδώ είναι ζήτημα ευθυνών. Αυτός ο πόνος σε μένα μεταφράζεται σε ευθύνη. Αυτή η καταστροφή σε μένα μεταφράζεται σε πράξη
αποκατάσταση. Άρα. Αυτά είναι τα θέματα που καλείται κάθε κρατικός λειτουργός να ανταποκριθεί. Γιατί εδώ πλέον μιλάμε όχι για οικονομικά απλά θέματα, εδώ μιλάμε για θέματα επιβίωσης και θέματα ζωής, όπως προαναφέρατε. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε και τον έτερο καλεσμένο μας, τον Γιώργο του Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, αγαπητέ Γιώργο. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, κύριε Λιγουρέζε. Καλησπέρα στους συνεργατές. Καλησπέρα, Δημητρίου. Δεν έχω εικόνα, δεν σας βλέπω. Εμείς δεν σας ακούμε. Εμείς σε βλέπουμε και σε ακούμε. Okay. Λοιπόν, επισημαίνω ότι μπορείτε να παρεμβαίνετε όποτε κρίνετε σκόπιμο και εσείς με τις ερωτήσεις σας, παρατηρήσεις, για να γίνεται έτσι πιο γόνιμος αυτός ο σημερινός διάλογος. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, ναι, να έρθουμε σιγά σιγά έτσι και στα θέματα, να το ξαναεπισημάνω. Ο κύριος Λικουρέτζος αυτή τη στιγμή έχει ένα διπλό ρόλο. Λοιπόν, αφενός είναι ως πρόεδρος του ΕΛΓΑ, αφετέρου είναι ως μέλος της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής για τα θέματα δηλαδή πέραν του ΕΛΓΑ. Ακριβώς. Και αυτό καίει πάρα πολύ και ενδεχομένως να καίει πολύ περισσότερο κάποιους συνανθρώπους μας, και να δώσει απαντήσεις και στα δύο αυτά σχέδια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα θέματα του ΕΛΓΑ και να ξεκαθαρίσουμε από τον ΕΛΓΑ τι έχουν να περιμένουν οι φίλοι παραγωγοί σε σχέση με την, ουσιαστικά την παραγωγή τους, και να δούμε και να τα χωρίσουμε. Ένας που έχει καταστραφεί η παραγωγή του, το χωράφι του, ο εξοπλισμός του, τι πρέπει να κάνει, πού πρέπει να απευθυνθεί και ποιες είναι οι ενέργειες. Καταρχήν, να πούμε τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να δηλώσει στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ τα πάντα. Είτε είναι απώλεια φυτικής παραγωγής, είτε ζωικού κεφαλαίου, είτε απώλεια εγκαταστάσεων, υποδομών, γεωργοτεχνολογικού εξοπλισμού. Σε αυτόν τον όρο εννοούμε από λάστιχα, τραχτέρ, πομόνες, αυτοκίνητα, άρωτρα, πριόνια, ό,τι μπορεί να χρησιμοποιεί. Οτιδήποτε υλικό που μπορεί, ναι, να το χρησιμοποιούσε. Επίσης, αποθηκευμένα προϊόντα, αποθηκευμένες ζωοτροφές, τυποποιημένα προϊόντα που ενδεχομένως δίνει την παραγωγή του και γίνεται μια τυποποίηση και αποθηκεύει είτε προς εμπορία είτε προς οικογενειακή χρήση. Εδώ υπάρχουν τα εξής ζητήματα. Εμείς από τον ΕΛΓΑ θα ακολουθήσουμε την διαδικασία η οποία προβλέπεται από τον νόμο, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να λειτουργήσουμε, και στο επίπεδο της κρατικής αρρωγής θα συγκροτήσουμε επίσης ένα ενιαίο αρχείο ΕΛΓΑ, υπηρεσίες περιφέρειας και κρατική αρρωγή, με βάση το αφημί του κάθε παραγωγού. Δηλαδή, είναι ένας παραγωγός που έχει ένα συγκεκριμένο αφημί. Δηλώνει στην ΕΛΓΑ την απώλεια της παραγωγής του και δηλώνει στην κρατική αρρωγή την απώλεια ενός τρακτέρ. Εμείς λοιπόν, με βάση αυτό το αφημί, θα πιστοποιήσουμε ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, και άρα λοιπόν η μεν διαδικασία της παραγωγής θα κινηθεί από τον ΕΛΓΑ, η δε διαδικασία της αποζημίωσης για το τρακτέρ θα κινηθεί από την κρατική αρρωγή. Για να το καταλάβω κι εγώ, πηγαίνω, είμαι πληττόμενος παραγωγός. Ναι. Έχω χάσει τη σοδειά μου στο χωράφι, έχω χάσει την πομόνα μου, έχω χάσει, ναι, τα λάστιχά μου, και πηγαίνω στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ. Λοιπόν, εκεί θα συμπληρώσω, θα πάω και θα συμπληρώσω ένα έντυπο με όλα αυτά, ή θα υπάρχει ξεχωριστό έντυπο? Υπάρχει η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης, αλλά επειδή υπάρχει φόρτος δουλειά στους ανταποκριτές, είπαμε ότι μπορεί να υποβληθεί μια δήλωση χειρόγραφα, γραπτός, αρκεί να υπάρχουν σαφή στοιχεία, σωστό αφημί, σωστός αριθμός τηλεφώνου, και γι' αυτό προσλαμβάνουμε 30 τεχνολόγους γεωπονίας εντός των ημερών, με απόφαση σημερινή του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ, οι οποίοι θα υποστηρίξουν το έργο της καταχώρησης στα πληροφοριακά συστήματα του ΕΛΓΑ αυτών των δηλώσεων, για να κερδίσουμε χρόνο. Διότι αυτή την ώρα η μάχη γίνεται με το χρόνο, και για την αποκατάσταση, αλλά και για την καταχώρηση των δηλώσεων ζημίας, ούτως ώστε, όπως σχεδιάζουμε και εύχομαι να το κατορθώσουμε, μέσα στον Οκτώβριο να μην πάμε σε προκαταβολή για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου, αλλά πάμε σε πληρωμή των αποζημιώσεων, και σε εύλογο χρονικό διάστημα κατευθείαν άπαξ το ζωικό κεφάλαιο, ναι, το ζωικό κεφάλαιο, έτσι. Το ζωικό κεφάλαιο θα πάει σε εξόφληση. Η απώλεια αγροτικής παραγωγής θα πάει σε προκαταβολή, όπως έγινε με τον Ιαννό, και θα πάει μετά με πορίσματα επίσης σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εδώ τώρα ζητώ την κατανόηση των παραγωγών, διότι αν για τον Ιαννό χρειαστήκαμε ένα μήνα
για να δώσουμε προκαταβολές. Εδώ είναι αναμενόμενο ότι θα απαιτηθεί ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και προφανώς θέλω να πιστεύω ότι θα δοθούν προκαταβολές στα προϊόντα αυτά τα οποία ήταν στο στάδιο της συγκομιδής τώρα ή πιο κοντά. Χριστό, να διακόψω λίγο. Ναι. Το πρόβλημα εδώ, εγώ από την πρακτική πλευρά το λέω, όσο καλύτερα στηθεί στο ξεκίνημα, τόσο πιο εύκολη θα είναι η διαδικασία της κράτους. Να ρωτήσω καταρχά τον κύριο Πρόεδρο, υπάρχει ανώτατο ταβάνι στην αποζημίωση? Για παράδειγμα, εάν εγώ έχω κατασταθεί ολοσχερό στο τρακτέρ μου, κάποια παρελκόμενα και μια σοδιά, θα δούμε πώς το πιστοποιεί τη σοδιά, και είναι αξίας 200.000 ευρώ. Αυτό εφόσον εγώ το πιστοποιώ, σε τι ποσοστό θα έχω αποζημίωση? Όχι, ανώτατο όριο αριθμητικό δεν υπάρχει. Ανώτατο ποσοστό καθορίζεται στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, στην οποία συνεκτιμώνται διάφοροι παράμετροι. Παραδείγματος χάρη, οι υψηλότατες αποζημιώσεις που δόθηκαν στο παρελθόν, ενδεχομένως θα επαναληφθούν και τώρα. Δεν μπορώ όμως να προεξοφλήσω την απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, διότι σε αυτήν εισηγητής είναι ο Πρόεδρος, ο Υφυπουργός, ο κ. Τριαντόπουλος. Αλλά σας βεβαιώνω ότι όποιο και να είναι το ανώτατο όριο, η εισήγησή μας θα είναι να εξαντληθεί. Απόλυτα, και το έχουμε εξαντλήσει σε πολλές περιπτώσεις. Απόλυτα κατανοητό. Και μία μικρή επισήμανση ακόμη. Το πρόβλημα αυτό, μάλλον αυτό που με προβληματίζει και σας το θέτω εδώ, έχει να κάνει με το εξής. Οι καλοκαιρινές συλλεγμένες σοδιές, συνήθως σιτάρι, που ήταν αποθήκη, το οποίο καταστράφηκε, πώς εγώ θα σας τεκμηριώσω, έχω ένα ζυγολόγιο, και αν δεν έχω ζυγολόγιο, πώς θα πείσω ότι, ξέρετε κύριε της Επιτροπής, εγώ είχα μέσα 30 τόνους σιτάρι, η τιμή το βλέπουμε για την αποζημίωση. Καταλαβαίνετε, εννοώ για το πώς ακριβώς αυτό θα δυσκολέψει την Επιτροπή και κατ' επέκταση θα βοηθήσει εμένα να πιστοποιήσω τη ζημιά που έβαλα. Πρώτα απ' όλα πρέπει απέναντι σε τέτοιες και τόσο μεγάλες κρίσεις όλοι να συναισθανόμαστε τις ευθύνες μας, την υπευθυνότητά μας και να το εκφράζουμε αυτό με ειλικρίνεια. Περιμένουμε από όλους τους παραγωγούς, και γι' αυτό σπεύσαμε ως ΕΛΓΑ να δεχθούμε ως ειλικρινείς τις δηλώσεις τους, να κάνουν πραγματικά ειλικρινείς δηλώσεις. Από εκεί και πέρα υπάρχουν στοιχεία και στα πληροφοριακά συστήματα του ΕΛΓΑ και μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ να ελέγξουμε στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό την ειλικρίνεια των δηλώσεων. Ότι θα υπάρξουν περιπτώσεις που δεν θα είναι απόλυτα ειλικρινείς, το καταλαβαίνουμε όλοι. Δυστυχώς συμφωνούμε σε αυτό. Άρα να υποθέσω λοιπόν ότι εδώ ο καταλυτικό ρόλο θα παίξει ο τρόπος με τον οποίο ο ΕΛΓΑ εκτιμά το ποσό της ασφάλειας. Και τα στοιχεία τα οποία, διαθέτουμε. Ένα στοιχείο, Πρόεδρε, νομίζω μπορεί να είναι και σύμφωνα με τη δήλωση ΟΣΔΕ, έτσι. Ακριβώς. Σύμφωνα με τη δήλωση ΟΣΔΕ, κατά προσέγγιση επιστημονική, πόση παραγωγή μπορεί να έχεις. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία συγκρίνουμε κάθε φορά. Και όταν μιλάμε για αποζημιώσεις, για οτιδήποτε άλλο εκτός του κανονισμού του ΕΛΓΑ, που είναι η φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, και μιλάμε για αποθηκευμένα προϊόντα, όπως είπαμε, για υποδομές, για αγροτεχνολογικό εξοπλισμό, υπάρχουν και αντικειμενικά στοιχεία. Είτε είναι τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο ΠΚΠ, είτε τα δικά μας, τα οποία συνηγορούν στο να καταλήξουμε κάπου, είτε οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, είτε παράδειγμα χάρη τα τιμολόγια απόλυσης γάλακτος ή τα προηγούμενα τιμολόγια απόλυσης σιτηρών. Ναι. Δεν θέλουμε να πηγαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες, γιατί με αυτές τις διαδικασίες καθυστερούμε. Δηλαδή, ένας παραγωγός που έρχεται σήμερα και δηλώνει ξαφνικά απώλεια 500 ζώων, ενώ το δυναμικό του ήταν για 150, εύκολα θα γίνει αντιληπτό. Καλά, το μειονέκτημα της υπόθεσης θα είναι ότι θα καθυστερήσει την όλη διαδικασία. Δεν μπορεί να το κάνει, αφού το μητρό από το κλινιατρίο είναι ενημερώνει μια αρχή και μια τέλος. Δεν έχει λογική. Δυστυχώς έχουμε τέτοια κρούσματα και κάνουμε έκκληση σε κάθε ευκαιρία να μην προβαίνουν κάποιοι παραγωγοί σε αυτού του είδους πρακτικές. Κάνει τη ζωή δύσκολη όλων και κυρίως καθυστερεί την πληρωμή των αποζημιώσεων. Θα πάμε στην εξόφληση του ζωικού κεφαλαίου, όπως είπα. Αλλά να ξέρουν όλοι ότι όλα αυτά εν συνεχεία θα ελεγχθούν. Να μείνουμε λίγο στις... Ό,τι λέει ο κ. Παπαδημητρίου για τον άκουσα. Στο πλαφόν λίγο που ανέφερε ο κ. Παπαδημητρίου, εγώ θα πω λίγο, ανέφερε το πλαφόν ουσιαστικά για το έγκυο κεφάλαιο. Η ερώτηση είναι τώρα για που φίλο τηλεθεατή, για το φυτικό κεφάλαιο, για την παραγωγή από τον ΕΛΓΑ,
Όχι για το φιλοξενικό, για το ζωικό κεφάλαιο. Υπάρχει πλαφόν των 70.000 ευρώ. Όχι. Θα υπάρχει αυτό. Όχι. Καταρχήν το έχουμε καταργήσει με διάταξη νόμου. Mm-hmm. Αυτό υπήρχε στο παρελθόν, στο νόμο 3877. Καταργήθηκε με την προηγούμενη κυβέρνηση 2015-2019, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Αλλά είχαν εκδώσει μια υπουργική απόφαση με την οποία επέτρεπαν μέχρι 240.000 ευρώ. Αυτό όμως δεν ήταν διάταξη νόμου. Επανέφερε ο κύριος Βορύδης το ανώτατο όριο των 70.000 ευρώ, αλλά με τη δικαιοδοσία στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ να αποφασίζει μέχρι το τριπλάσιο κατά περίπτωση, όπως τώρα για τη Θεομηνία ή για τις πυρκαγιές, δηλαδή μέχρι τις 210.000. Και γιατί να υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου? Για να μην γίνεται κατάχρηση της διάταξης αυτής, η οποία έχει φτάσει στα 240.000 ευρώ. Δεν είναι του παρόντος, αλλά αν σας πω πώς αξιοποιήθηκε αυτή η διάταξη, αξιοποιήθηκε στρεβλά. Δόθηκαν μέσα σε 2 χρόνια σε παραγωγό ένα ασύλληπτο νούμερο που δεν είναι και σε παραγωγική περιοχή. Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτά, ναι. Αφήστε τα στην άκρη, να κοιτάξουμε μπροστά το μέλλον. Δεν υπάρχει πάντως όριο των 70.000, υπάρχει μέχρι το τριπλάσιο. Και αν από τα υπολογιστικά στοιχεία της δήλωσης ΟΣΔΕ και των τηρούμενων στοιχείων στον ΕΛΓΑ υπάρξει και περίπτωση πάνω από τα 210.000, εγώ δεσμεύομαι ότι ως Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθούμε στον Υπουργό να εγκριθεί και αυτή η περίπτωση. Λοιπόν, να δούμε λίγο ξανά. Σας είχα διακόψει πάνω που αναπτύσσετε κάτι για την κτηνοτροφία, για τα απολυσθέντα ζώα, για να το ξεκαθαρίσουμε γι' αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ναι. Και εσείς, αγαπητέ Πρόεδρε, καλύτερα από όλους μας, όπου πλέον χάθηκαν τα ζώα τους, ναι. με το νερό, δεν τα βρίσκουν κτλ. Και υπάρχουν περιπτώσεις που τις οποίες ξέρω και εγώ, βρήκαν νότια εδώ στην περιοχή της Λάρισας και ήταν από την Καρδίτσα. Σύμφωνοι. Συνεπώς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ναι. Να βρεθούν όλα. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν μπορεί ο παραγωγός να πιστοποιήσει ότι ξέρετε ήταν τόσα, έχασα τόσα, εδώ τι ακριβώς θα γίνει? Είπα, δεχόμαστε ως ειλικρινή τη δήλωση του παραγωγού, θα αποζημιωθεί για αυτά που δηλώνει τώρα, αλλά θα ελεγχθεί η ειλικρίνεια της δήλωσης με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε στον ΕΛΓΑ, υπάρχουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι δυσάρεστο σε εμάς να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ανειλικρινείς δηλώσεις, διότι αυτό και γίνεται γνωστό στο χωριό, γνωριζόμαστε. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Και δεύτερον, και εμείς καθυστερούμε τις διαδικασίες για να αποδείξουμε τι είναι αλήθεια και τι όχι. Και σας έλεγα πριν το περιστατικό στη Λακωνία. Όταν στημάνει παραγωγός, παρόντος του Υπουργού Γεωργίας, του κυρίου Βορύδη, του πρώην Υπουργού του κυρίου Αραχοβίτη και εμένα στις φωτιές του 20, είπε ότι έχασα 230 ζωντανά. Και μετά από μια εβδομάδα τηλεφώνησε και είπε, κύριε Αντρέα, τα βρήκα, λέει, τα 100 τόσα, τα άλλα να μου γράψετε. Αυτό λοιπόν νομίζω το πνεύμα πρέπει να επικρατεί σε όλους. Ότι η ζημιά είναι ζημιά, δεν υπάρχει κέρδος από τη ζημιά. Να δείξουμε μια επιοίκεια ως ΕΛΓΑ, διότι και ένας παραγωγός τώρα, αν έχασε 5 παραπάνω, 5 παρακάτω, εντάξει, δεν τα χαλάμε εκεί, συνεννοούμαστε. Mm-hmm. Αλλά μην πηγαίνουμε σε περιπτώσεις που κάποιος είχε μια στάνη με 150 πρόβατα και έρχεται και λέει, εγώ χάσα 500. Έτσι. Αυτό δεν γίνεται. Συνεπώς λέτε, ρητός κατηγορηματικός, δεχόσαστε ως ειλικρινείς, ναι. Όλες τις δηλώσεις, θα πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι τέλος Οκτωβρίου. Ναι, μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Καλώς ηχόν των πραγμάτων, μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Αλλά από εκεί και πέρα θα υπάρχουν και διασταυρώσεις. Και όπου διαπιστωθούν παραπτώματα, ανειλικρινείς δηλώσεις, ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, από ό,τι φαίνεται, κατά τα πρότυπα του Ιαννού θα επιστραφούν χρήματα πίσω. Εντάξει, ή θα συμψηφιστούν αύριο. Δεν θα τους πάρουμε χρήματα πίσω, αλλά θα συμψηφιστούν. Που είναι το ίδιο. Έτσι, διότι αν αύριο το πρωί σε βρει ένα κακό και χρωστάς από το προηγούμενο, δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τη δεύτερη ζημιά. Έτσι. Εμείς μας λέγανε θα πάτε να τους πάρετε τα χρήματα πίσω από τους λογαριασμούς. Δεν το κάναμε. Εδώ που τα λέμε, όλη μια οικογένεια είμαστε. Από τα κοινωνικά στρώματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων προερχόμαστε, από μεροκαματιάριδες, από μικρομεσαίους, την ίδια γλώσσα μιλάμε. Δεν θέλουμε ούτε κανένα να φέρουμε σε δύσκολη θέση, αλλά και απ' την άλλη δεν μπορείς με τις επιλογές σου να αδικείς την πραγματικότητα.
Τώρα, πάνω σε αυτό, κάποιο. Θέλω να σε διακόψω λίγο, επειδή ναι, μιλάμε για την Γιώργο, καταβολή. Γιώργο, είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό. Γιώργο, μισό λεπτάκι λίγο. Αυτό με τους κτηνοτρόφους το ξεκαθαρίσαμε. Επειδή υπάρχουν πολλοί και φίλοι που μας παρακολουθούν με λυσοκόμοι. Βλέπω λένε, τα μηνύματα που έρχονται εκεί. Έτσι, ακριβώς. Για μας τους μελισσοκόμους λένε, ισχύει το ίδιο για τις κυψέλες με τους κτηνοτρόφους? Θα θεωρηθεί η δήλωση ειλικρινής? Γιατί θα σας δείξω τώρα στη συνέχεια της εκπομπής κυψέλες να υπάρχουν πάνω σε ράγες, στο σιδηρόδρομο. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μεγάλο θέμα με τους μελισσοκόμους. Θα θεωρήσουμε τις δηλώσεις τους ειλικρινείς. Υπό την έννοια όμως ότι πρέπει να συντρέχουν και κάποιες προϋποθέσεις. Όπως το μελισσοκομικό βεβλιάριο ή η ασφάλισή τους στον ΕΛΓΑ. Διότι για να ασφαλίσει ένας μελισσοκόμος μία κυψέλη και ένα μελισσοσμήνος, πρέπει να πληρώσει 0,50 του ευρώ, 50 λεπτά δηλαδή, στον ΕΛΓΑ. Και να πάρει ως μεικτή αποζημίωση, που τώρα θα την πάρει καθαρή, λόγω των συνθήκων, περίπου 84 ευρώ. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε το φαινόμενο να έχουμε ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό ασφαλισμένων μελισσοκόμων στον ΕΛΓΑ με τις κυψέλες τους και ένα τεράστιο νούμερο που δηλώνονται ως απώλεια κυψελών και μελισσοσμένων από ανθρώπους που δεν έχουν ασφαλιστεί. Άρα λοιπόν η πρώτη κατηγορία, τον ασφαλισμένο στον ΕΛΓΑ, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Με τους υπολείπους θα συζητήσουμε στην Κυβερνητική Επιτροπή και θα δούμε τι θα κάνουμε. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη δοκιμασία για τους μελισσοκόμους πρώτα απ' όλα, αλλά και για την κυβέρνηση, η συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά μελισσοκόμους με τον μεσογειακό κυκλώνα Ντάνιελ. Ναι. Έχουμε το παράδειγμα της Εύβοιας, όπου οι μελισσοκόμοι στηρίχτηκαν όχι μόνο να αποζημιωθούν για την απώλεια κυψελών και μελισσοσμηνών, αλλά να εξασφαλιστεί και τροφή από την ώρα που καταστράφηκε το δάσος, χρειάζεται και εδώ. Ακόμα χρηματοδοτήθηκαν και για τη μετακίνηση των μελισσοσμηνών όσων είχαν επιβιώσει σε άλλες περιοχές. Ναι. Όλα αυτά, και το λέω σε όλους σας και τους τρεις συνομιλητές και τις τηλεθεάτριες και τηλεθεατές, δεν είναι θέματα που λύνονται σε μια εβδομάδα, σε 20 μέρες. Η υπόθεση Ντάνιελ θα μας πάει βήμα-βήμα, τουλάχιστον μέχρι 30 Ιουνίου του 2024, για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά, να δοθούν προκαταβολές, να πάμε σε εξοφλήσεις. Θυμηθείτε, οι τηλεθεατές μας το ξέρουν, ότι με τον Ιαννό πήγαμε 4 μήνες μετά για να πάμε σε πορίσματα εξοφλήσεων και πάλι έμειναν εκκρεμότητες. Δεν τελείωσαν εκεί, δεν παριστάνω εγώ ότι λειτουργήσε ένας τέλειος μηχανισμός που έλυσε όλα τα θέματα. Εδώ τώρα εγώ οριοθετώ τα πράγματα από την εμπειρία μου μέχρι 30 Ιουνίου του 2024. Αλλά φοβούμαι ότι μπορεί και τότε να υπάρχουν εκκρεμότητες. Συνεπώς, για να κλείσουμε με τους μελισσοκόμους, αυτοί που δεν έχουν να φοβούνται τίποτα είναι όσοι είναι ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ και όσοι είναι ενταγμένοι, εγγεγραμμένοι στο μελισσοκομικό μητρό. Για τους άλλους θα εξεταστεί αυτή η κυβερνητική. Θα υπάρξει πρόνοια. Κανένας δεν θα μείνει χωρίς κυβερνητική πρόνοια, όπως έγινε και στις περιπτώσεις των πυρκαγιών με εκείνους που δεν είχαν ασφαλίσει ποτέ τις ελαιοκαλλιέργειες. Για όλους θα υπάρξει πρόνοια. Αλλά άλλο πράγμα είναι ο συνεπής που ασφαλίζεται και στηρίζει τον οργανισμό του, τον ασφαλιστικό του οργανισμό που λέγεται ΕΛΓΑ, και άλλο πράγμα είναι εκείνος ο οποίος δεν ασφαλίζεται ποτέ και περιμένει να γίνει το κακό και να ζητάει αποζημίωση. Ωραία. Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο. Ναι, η ερώτηση που ήθελα να. Όχι η ερώτηση, περισσότερο επισήμανση, γιατί είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζει ο κύριος Λικουρέζος. Έχει να κάνει με το ότι για την ίσπραξη των όποιων χρημάτων ενδεχομένως κάπου να απαιτηθεί φορολογική ενημερώτηση και ασφαλιστική. Αυτό, εάν δεν υπάρχει σαφή διάταξη για το ότι πέρα από το ότι είναι ακατάσχετα, να μην μπλοκάρεται από την ΔΟΗ ή από τους οργανισμούς που τη ζητάνε για να τη δώσουν, θα πρέπει αυτό να, με κάποιον τρόπο να λυθεί, γιατί θα έχουμε σοβαρά θέματα στην λήψη των χρημάτων. Σας το είπα πριν ότι τα θέματα θα αντιμετωπίζονται το ένα μετά το άλλο. Καταγράφονται όλα αυτά ως παρατηρήσεις και προβλήματα. Δεν είμαι αρμόδιος για να απαντήσω για θέματα του Υπουργείου Οικονομικών. Πρέπει να σας πω ότι εκεί που συναντήσαμε προβλήματα στη διαχείριση προηγούμενων καταστάσεων ήταν όταν παρεμβαίνει η ΑΑΔΕ και διαπιστώνει ότι ενώ κάποιος έχει μία αγροτική εκμετάλλευση δεν έχει δηλώσει ποτέ αγροτικό εισόδημα. Εκεί υπάρχουν ζητήματα τα οποία εμένα με υπερβαίνουν. Αυτά βεβαίως θα τεθούν υπόψη της πολιτικής ηγεσίας
των συναρμοδίων Υπουργείων και θα δούμε τι αποφάσεις θα ληφθούν. Συζητούνται όλα πάντως στην Κυβερνητική Επιτροπή. Συμμετέχει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών στην Επιτροπή μας για να πάρει τη σχετική ενημέρωση για τα προβλήματα που καταγράφονται. Και ευελπιστώ ότι σε ένα πνεύμα κατανόησης του βάθους, της εκτάσεως του προβλήματος, να υπάρξουν κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες θα απαλύνουν τον πόνο και θα διευκολύνουν τις διαδικασίες. Λοιπόν, να επανέλθουμε λίγο, αγαπητέ Πρόεδρε, στους κτηνοτρόφους και να κλείσουμε και το θέμα της κτηνοτροφίας, για να περάσουμε λίγο και στη φυτική παραγωγή, που υπάρχουν και εκεί πάρα πολλά, γιατί έχουμε και δεντρώδες καλλιέργειες, αρρώσιμες, υπάρχουν ξεχωριστά ερωτήματα. Σε σχέση με τους κτηνοτρόφους και την κτηνοτροφία, ρωτάνε πολλοί κτηνοτρόφοι πληττόμενοι, εφόσον πάθαμε τις ζημιές στα πρόβατα, παράδειγμα. Ναι. Λένε ότι ο ΕΛΓΑ μας αποζημιώνει κοντά στα 90% μέχρι 130, ανάλογα με την παραγωγή, 130 ευρώ το πρόβατο. Εδώ όμως για να αγοράσω ένα πρόβατο, για να ξαναξεκινήσω, χρειάζονται 300 τουλάχιστον ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε? Υπάρχει μήπως κάποια μέρημνα, ένα ποσό να είναι από τον ΕΛΓΑ και κάποιο άλλο ποσό να είναι από την κρατική αρρωγή, ή θα μείνουμε σε αυτά του ΕΛΓΑ για την αντικατάσταση του κεφαλαίου? Το πρόβλημα έχει τεθεί και έχει φτάσει σε επίπεδο Πρωθυπουργού. Συζητούνται όλα όσα είπατε και ενδεχομένως και άλλες επιλογές. Για παράδειγμα, μία επιλογή θα ήταν να προμηθευτεί η χώρα εγωπρόβατα από συνεταιρισμούς που παράγουν εγωπρόβατα, είτε το εσωτερικό είτε το εξωτερικό. Έχουμε αύριο ή μεθαύριο μία συνάντηση με την Ομοσπονδία των Κτηνοτρόφων. Θα είναι εδώ ο Υπουργός, ο κύριος Αυγενάκης, να συζητήσουμε το όλο θέμα. Γι' αυτό, αν προσέξατε, μέχρι τώρα η συζήτησή μας, έχω αποφύγει να αναφερθώ σε τιμές αποζημιώσεων. Ναι. Διότι εδώ πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο υπερβαίνει τις δυνατότητες του ΕΛΓΑ και σε φυτικό, στη φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο. Και όλες αυτές τις ημέρες, κατά τις οποίες ερωτώ από συναδέλφους σας τι θα πληρώσουμε, δεν έχω δώσει καμία απάντηση. Και δεν το κάνω για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο διότι στην κυβέρνηση έχουν φτάσει όλοι αυτοί οι προβληματισμοί, οι αγωνίες των παραγωγών, η πραγματικότητα ότι άλλο πράγμα η αποζημίωση, άλλο πράγμα η αγορά ενός ζώου, και θα συζητηθούν μέχρι να ληφθούν οι αποφάσεις. Και επίσης θέλω να σας θυμίσω ότι και για το ζωικό κεφάλαιο και για τη φυτική παραγωγή στην περίπτωση του Ιαννού, τις τιμές των αποζημιώσεων τις ανακοινώσαν 5 μέρες πριν γίνει η πληρωμή. Mm-hmm. Είναι λοιπόν, υπάρχει ακόμα χρόνος, συζητούνται αυτά τα θέματα και δεν έχω και κανένα δισταγμό να σας πω από τι όλα αυτά θα εξαρτηθούν. Από τον τρόπο και τη διαδικασία την οποία θα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προχωρήσουμε σε αποζημιώσεις και ενισχύσεις. Διότι όπως πολύ καλά ξέρετε και οι τρεις συνομιλητές μου, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιτρέπει την ενίσχυση όχι μόνο του ΕΛΓΑ, όλων των γεωργοασφαλιστικών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κρατικό χρήμα, διότι αυτό νοθεύει τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Άρα λοιπόν η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού. Θεωρώ ότι στην παρούσα φάση αυτό μπορεί να, και θα το παρακάμψει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έδωσε μία κορυφαία μάχη ο κύριος Αυγενάκης, και δεν το λέω γιατί είναι ο υπουργός μας, είναι διότι από την ενημέρωση που έχουμε όλα τα στελέχη του Υπουργείου, είναι ότι τα είπε έξω από τα δόντια. Και θα φανεί στη συνέχεια η παρέμβασή του. Θα δούμε και εμείς στη συνέχεια της κουβέντας ποιες πηγές χρηματοδότησης, εγχώριες ευρωπαϊκές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι για όλο το πρόβλημα είναι ενήμερος ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Άρα το πράγμα έχει πάει πάρα πολύ ψηλά. Και την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί σήμερα που συμμετείχε ο Πρωθυπουργός, εγώ ήμουν στην Αθήνα για Διοικητικό Συμβούλιο, και την Πέμπτη και την Παρασκευή προείδευσε ο ίδιος της συσκέψεως στο συντονιστικό κέντρο από την Αθήνα με τηλεδιάσκεψη και παρακολουθεί ο ίδιος την εξέλιξη της αποτίμησης καταστροφής, ναι, σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι παρήγορο και νομίζω ότι όσο πιο επισταμένος είναι ο Πρωθυπουργός πάνω σε αυτά τα θέματα, θα δοθούν και καλύτερες λύσεις. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και το θέμα. Είπαμε, αγαπητέ Δημήτρη και Γιώργο, παρεμβαίνετε. Ο Δημήτρης δεν μας έχει κάνει ερωτήσεις. Ναι, θέλω λίγο να κάνω κι εγώ μια ερώτηση, Πρόεδρε.
Ναι, ναι. Θα ήθελα λίγο να σας πω, πέρα από τα ζώα και τις κυψέλες, τα μελισσοσμένη που υπάρχει σοβαρή πιθανότητα οι ελεγκτές να μην καταφέρουν να δουν ποτέ, γιατί χάθηκαν και οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να τα βρουν. Πρέπει να λάβετε υπόψη ότι και κάποια αγροτεμάχια, αρκετά μεγάλο ποσοστό των αγροτεμαχίων, δεν θα καταφέρετε να τα δείτε μέχρι το τέλος του έτους. Θα εξαρτηθεί βέβαια και από τον καιρό που θα ακολουθήσει, καθώς από τις δορυφορικές εικόνες που είχαμε τώρα στις 15 του μήνα, στο νομό Καρδίτσας είναι πάνω από 350.000 στρέμματα ακόμα πλημμυρισμένα. Yeah. Στη Λάρισα, εκεί που στη λίμνη Κάρλα, αμφιβάλλω αν θα μπορέσετε μέχρι την άνοιξη να φύγουν τα νερά και να επισκεφθούν οι ελεγκτές του ΕΛΓΑ αυτά τα αγροτεμάχια ώστε να κάνουν εκτιμήσεις. Αυτό όμως που θα πρέπει να δούμε σε συνεργασία με τον ΟΠΚΠ και τα ΚΙΤ είναι και η επόμενη μέρα των πληρωμών των επιδοτήσεων, γιατί πέραν των αποζημιώσεων οι παραγωγοί θα περιμένουν να πληρωθούν και τις επιδοτήσεις. Είναι υποχρεωμένοι από τη στιγμή που έχουν απώλεια και σε ζωικό κεφάλαιο και σε φυτική παραγωγή να ταυτόχρονα το δηλώσουν και στον ΟΠΚΠ με αιτήματα νοτέρας βίας. Αυτό για να αποφύγουμε όλο το φόρτο εργασίας και του ΟΠΚΠ και των παραγωγών, θα πρέπει να βρεθεί μια εύκολη διαδικασία και από τις δορυφορικές εικόνες ώστε να οριοθετηθούν οι περιοχές και αυτομάτως αυτοί οι παραγωγοί να θεωρούνται ότι έχουν δηλώσει τα αγροτεμάχια τους και τα ζωικά κεφάλαια, αν είναι εφικτό, σαν ανωτέρα βία, ούτως ώστε έστω για φέτος να πληρωθούν τις επιδοτήσεις τους και να γνωρίζουν και πόσα χρόνια έχουν, ούτως ώστε να αναπληρώσουν αυτό το ζωικό κεφάλαιο ή τη φυτική παραγωγή, καθώς πολλοί συμμετέχουν και σε προγράμματα βιολογικών, άλλα προγράμματα επενδυτικά και χρειάζονται συγκεκριμένες τυπικές αποδόσεις, πρέπει να δηλώνουν συγκεκριμένες καλλιέργειες. Και μπορεί κάποια παραγωγή να μην μπορούν να ανταποκριθούν ούτε το 2024, την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, στις απαιτήσεις αυτές. Λοιπόν, είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, όπως ακριβώς το περιγράψατε, και προσπαθούμε βήμα το βήμα να το αντιμετωπίσουμε. Καταρχήν, για όλα αυτά τα οποία είναι ευρωπαϊκά προγράμματα και έχουν προθεσμίες, ημερομηνίες λήξεως, σε όλα αυτά θα δοθεί χρονική παράταση. Σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις, το αντιμετωπίσαμε και στην περίπτωση του Ιαννού και βρέθηκε λύση σε συνεργασία του ΕΛΓΑ με τον ΟΠΚΠ, θα γίνει και τώρα. Το άρθρο 18 του κανονισμού αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ επιτρέπει τη λεγόμενη συλλογικού χαρακτήρα εκτίμηση. Και είπα προηγουμένως ότι έχουμε ζώνες όπου έχουμε τη ζώνη της ολικής σχεδόν καταστροφής του 80% ως 100%, άρα λοιπόν εκεί αυτομάτως θα καταχωρηθούν σε αυτό το ποσοστό ζημίας τα χωράφια που βρίσκονται κάτω από το νερό, σωστά το είπατε, σε συνεργασία με τις οριοθετήσεις που κάνουν τα συνεργεία και την αξιοποίηση των δορυφορικών εικόνων. Μετά έχουμε τις επόμενες ζώνες όπου πράγματι δεν φτάνει ο χρόνος για να εκτιμηθούν τα χωράφια. Ακόμα, όπως συνηθίζω να λέω αυτές τις μέρες, αν είχαμε και μια ταξιαρχία γεωπόνων και κτηνιάτρων, κύριε Αθανασιάδη, στο ΝΕΛΓΑ, θα ήταν αδύνατον να καταφέρουμε να ανοιχτούμε σε τόσα μέτωπα. Άρα λοιπόν εδώ θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα νομικά περιθώρια, νομικές δυνατότητες, την τεχνολογία και τη δουλειά των συνεργείων μας για να προστατεύσουμε τους παραγωγούς μας ως προς την αξία των αποζημιώσεων σε σχέση με το ποσοστό ζημίας και βεβαίως με τον ΟΠΚΠ για τις ενισχύσεις. Είναι θέμα το οποίο σωστά το περιγράψατε, πολύπλοκο, απαιτητικό, αλλά είναι γνωστό και θα εργαστούμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε σας λέω, το επαναλάβαμε με τον Ιαννό αυτό. Και με βάση το ερώτημα του και την παρατήρηση του αγαπητού Δημήτρη Τάντου. Εξαιρετική παρατήρηση. Έτσι. Μα γι' αυτό είπαμε, σήμερα οι καλεσμένες μας έχουν ποιότητα και κοσμούν έτσι την εκπομπή μας μαζί με εσάς. Αγαπητέ Πρόεδρε, για τα παρακάρλια που ανέφερε ο Δημήτρης, πώς φαίνεται αυτοί δεν θα μπορέσουν, και όχι μόνο αυτοί, και άλλες περιπτώσεις παραγωγών σε άλλες περιοχές δεν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν φέτος και ενδεχομένως και του χρόνου. Δηλαδή έχουμε μία με δύο χρονιές που σίγουρα δεν θα καλλιεργήσουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται? Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε. Από την πλευρά του ΕΛΓΑ υπάρχει μέρημνα ή ο ΕΛΓΑ σταματάει η αρμοδιότητά του στη φετινή παραγωγή? Ο ΕΛΓΑ αποζημιώνει παραγωγή. Έτσι. Άρα δεν μπορεί να αλλάξει η βάση της νομικής του υπόστασης και
της δικαιοδοσίας του. Είναι αυτό. Όμως ο ΕΛΓΑ συμμετέχει σε όλη αυτή τη διαδικασία και ήδη ο αδελφός οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο ΕΛΓΟ Δήμητρα, με μια λεπτομερή ανακοίνωσή του είπε τι πρέπει να κάνουμε. Καταρχήν θα δοθούν χρήματα στους παραγωγούς για να αποκαταστήσουν τα χωράφια. Το πρώτο είναι να φύγουν τα φερτά υλικά, ξύλα, πέτρες, να βελτιωθεί το έγκυο κεφάλαιο, ούτως ώστε το χωράφι να ξαναγίνει έφορο, να μπορεί να καλλιεργηθεί. Αυτά ο παραγός θα τα κάνει με δικά του έξοδα ή θα ενισχυθεί? Όχι, για να μπορέσει να κάνει. Θα ενισχυθεί από την κρατική αρρωγή. Θα πρέπει να εξεύρει τη λύση του εργολάβου με τον οποίο θα κάνει αυτό το έργο μόνος του. Ήμασταν προημερών στον Αλμυρό και ήρθε μια κυρία με το γιο της, δεν θυμάμαι το επωνυμό του, θα το ανέφερα. Μας παρουσίασε τις εικόνες από το χωράφι τους τώρα μετά τον Ντάνιελ. Ήτανε εφιαλτική απόγνωση και μας είπαν ότι αυτό το χωράφι είχε αποκατασταθεί μόλις μετά την ίδια ζημιά από τον Ιαννό. Yeah. Τι έκαναν οι άνθρωποι? Είχαν βρει μόνοι τους έναν εργολάβο και με προσωπική εργασία αποκατέστησαν το χωράφι για να αναπτύξουν τις καλλιεργίες τους. Θα τους στηρίξουμε και τώρα για να γίνουν τα ίδια. Προέχει η αποκατάσταση. Δεύτερον, τι θα γίνει με την απώλεια εισοδήματος για τα επόμενα χρόνια στην περίπτωση που δεν μπορούν να καλλιεργήσουν? Yes. Αυτό επίσης είναι ένα θέμα το οποίο είναι αρμοδιότητα της κρατικής αρρωγής και γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι οι ευθύνες μας όλων είναι να δούμε το όλο του προβλήματος. Ξέρετε, τώρα σας διακόπτω, αλλά έχετε ένα κουβικό ρόλο, αγαπητέ Πρόεδρε. Εγώ θα τολμήσω και θα το πω, παραπάνω και από τον Τριαντόπουλο που είναι στην κρατική αρρωγή, γιατί εσείς είστε ο κοινωνός και ο μεταφορέας όλων των προβλημάτων που σχετίζονται άμεσα με τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους και τον αγροτικό τομέα γενικότερα. Και αυτό θα πρέπει να το μεταφέρετε ακριβώς αντικειμενικά και στην ολότητά του. Τώρα, αν θέλετε να χαριτολογήσουμε και λίγο, γι' αυτό με συμπεριέλαβαν στην κυβερνητική επιτροπή, στη σύνθεσή της. Αλλά γίνεται με εξαιρετική ευαισθησία από όλους. Βεβαίως και αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη που μου αναγνωρίζετε, διότι εμείς είμαστε ο παλμογράφος. Εμείς έχουμε το καρδιογράφημα, αν το πούμε απλά, της αγροτικής κοινωνίας και της αγροτικής οικονομίας. Ο ΕΛΓΑ σήμερα, αγαπητέ Γιώργο και Δημήτρη, το Χρήστο τα λέμε τακτικά και τα ξέρει, είμαστε ο μοναδικός οργανισμός της χώρας που έχουμε τα ακριβή στοιχεία της αγροτικής παραγωγής, φυτική και ζωικού κεφαλαίου, μέσω των δηλώσεων των παραγωγών. Έχουμε ακριβέστερα στοιχεία ακόμα και από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Διότι όταν εγώ σας λέω εδώ πέρα 822.506 στρέμματα βαμβάκι, το ξέρετε πολύ καλά γιατί φροντίζετε τους παραγωγούς να κάνουν τις δηλώσεις τους, είναι η ακτινογραφία του ποια είναι η καλλιέργεια βάμβακος στην Θεσσαλία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι αυτό που δήλωσαν οι παραγωγοί. Μα λέει κάποιος, υπάρχουν αδήλωτες παραγωγές. Όχι. Στους κατεπάγγελμα αγρότες, αυτούς οι οποίοι ταύτισαν τη ζωή τους με την καλλιέργεια του βαμβακιού, με την καλλιέργεια του καπνού, με το καλαμπόκι, με οτιδήποτε, δεν έχει λόγο να μην δηλώσει την παραγωγή του. Άρα δηλαδή εδώ πέρα είναι αυτή η διάσταση την οποία έχει ο ΕΛΓΑ. Οπότε κάθε τι το οποίο προκύπτει είναι αναπόδραστο ότι θα φτάσει στη διοίκηση του ΕΛΓΑ, στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Και εδώ είναι πώς μπορούμε καλύτερα να το διαχειριστούμε. Συνεπώς, να το ανακεφαλαιώσουμε αυτό, ναι, ότι ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις που θα πρέπει να οι παραγωγοί να μπουν να κάνουν εργασίες στα χωράφια, ναι, τα οποία υπέστησαν ζημιές, θα υπάρχει επιχορήγηση για να μπορέσουν να κάνουν αυτές τις εργασίες. Βεβαίως. Αυτό είναι δεδομένο. Πολύ ωραία. Και ήδη στις ανακοινώσεις που έχει κάνει ο κύριος Τριαντόπουλος, αυτά έχει αναφερθεί. Αλλά επειδή είναι τεράστιος ο όγκος των ανακοινώσεων και βεβαίως δεν είναι συντεταγμένη η αγροτική κοινωνία να παρακολουθήσει με ηρεμία μπροστά σε μια τηλεόραση, σε ένα ραδιόφωνο, σε ένα site, που εφημερίδα. Έτσι τώρα. Λοιπόν, εδώ τα πράγματα χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε, να τα εξηγούμε για να φτάνουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Επισήμασε που φίλου τηλεθεατή και μιας και είμαστε τώρα στα θέματα των εδαφών,
Πέραν το ότι θα υπάρχουν επιτροπές έτσι κρατικής αρρωγής, καμιά πενινταριά, έτσι υπολογίζουμε εδώ στην περιφέρεια. 27 ήδη έχουν συγκροτηθεί. Και θα συγκροτηθούν και άλλες, φαντάζομαι. Και 27 μας έχουν ζητηθεί μέχρι τώρα. Και ο κ. Ντογκούλης, ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου, κάνει πολύ καλή δουλειά και θα έχουμε και την Πέμπτη, νομίζω, μια συνέντευξη τύπου από την πλευρά τους. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με τις δενδρόντες καλλιέργειες. Ναι. Λοιπόν, από ό,τι με έχουν πληροφορήσει, αγαπητέ Πρόεδρε, μέχρι στιγμής από την πλευρά του ΕΛΓΟ δεν έχει γίνει καμία δειγματοληψία σε δέντρα. Μήπως θα έπρεπε και εκεί να γίνουν τέτοιες δειγματοληψίες για να δούμε αν αυτά τα εδάφη που είναι τα υδρότητες καλλιέργειες, μήπως έχουν πρόβλημα, και αν όχι τώρα, μήπως θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα με βάση τις αναλύσεις που θα γίνουν αργότερα, και για να προλάβουμε κάπως τις καταστάσεις. Δεν θέλω να υπερθεματίσω, θέλω να σημειώσω μόνο ότι είναι άξιον προσοχής το θέμα το οποίο θέτεται. Είναι εδώ τα συνεργεία του ΕΛΓΟ Δήμητρα, δεν ξέρω το πρόγραμμά τους ποιο είναι και δεν θέλω να πω κάτι σε εσάς και στους τηλεθεατές μας το οποίο να είναι ανακριβές. Ναι. Διαβάζω όμως ότι κινούνται εδώ, είδα και μια σημερινή τους ανακοίνωση, θέλω να πιστεύω ότι θα το ελέγξουν, διότι σε μένα αυτό ως πρόβλημα έφτασε στα αυτιά μου. Συζητήθηκε. Αύριο που θα έχουμε τη συνεδρίαση του συντονιστικού. Δείτε το λίγο, γιατί το σημειώνω τώρα, γιατί ειδικά στις δενδρόμενες καλλιέργειες, αν πάθει κάποια ολική καταστροφή, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι πολύ χειρότερα, ναι, από τις αρρωτρές, τις αιτήσεις. Θα το δούμε. Θα τους το πω αύριο. Ναι, ναι. Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο Δημήτρη. Ναι, μία πρόταση ακόμα ήθελα να κάνω στον Πρόεδρο. Όπως κινήθηκε το Υπουργείο Οικονομικών και χαρακτήρισε κάποιες κοινότητες οι οποίες πλημμύρισαν με κόκκινο χρώμα και έδωσε κατευθείαν τις αποζημιώσεις για τις οικίες των ανθρώπων, χωρίς να πάει κάποια επιτροπή να τις δει, ίσως να σκεφτείτε κι εσείς για να γλιτώσετε χρόνο αυτές οι περιοχές που από τις δορυφορικές εικόνες, και να εκμεταλλευτούμε και αυτή την τεχνολογία που καμαρώνει και ο Πικεπέτα τελευταία χρόνια, που ελέγχει και ακόμα και την ποιότητα των καλλιεργειών, να εκμεταλλευτούμε αυτή την τεχνολογία και αυτές οι περιοχές που από τις 6 του μήνα που ξεκίνησε αυτή η θεομηνία μέχρι τις 10-15 βλέπουμε ότι είναι πλημμυρισμένες κάτω από το νερό. Ποιος ο λόγος να πάει το συνεργείο του ΕΛΓΑ να δει τι, να πιστοποιήσει ότι υπάρχει ειδική καταστροφή? Όχι. Πήραμε την απόφαση αυτή και για το ζωικό κεφάλαιο, γιατί στην αρχή πήγαν να μας πούνε ότι δεν μπορούν να αποσυρθούν τα ζώα, να γίνει αποκομιδή, διότι πάντα συνεργεία του ΕΛΓΑ. Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις τώρα να έχουμε πρόβλημα σε 3-5 στάνες. Αυτό λέει ο κανονισμός. Αλλά εδώ πέρα, όταν υπάρχει ολέθρια καθολικού χαρακτήρα καταστροφή, δεν είναι δυνατόν απάντα συνεργεία, αλλά ακόμα και αν πήγαιναν, αν υποθέσουμε ότι είχαμε τέτοιο αριθμό, τι θα έβλεπαν, αυτά που είχε παρασύρει το νερό? Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις αυτές που είπατε, ότι έχουμε καταστροφή ολική 100%, όπως λέμε. Εδώ οι δορυφορικές εικόνες μας το επιτρέπουν και οι οριοθετήσεις των συνεργείων αυτό ακριβώς κάνουν. Τώρα, η πληρωμή προκαταβολής έχει να κάνει με τη διαδικασία ενίσχυσης του ΕΛΓΑ για το συγκεκριμένο φαινόμενο, χάρη του οποίου ζητήθηκε και η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρούμε δηλαδή, από την όποια πληροφόρηση έχω, όπως είπα, προσέχω ακριβώς τι λέω για να μην καλλιεργήσω ψεύτικες προσδοκίες, ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο από εκείνο του Ιανού προφανώς λόγω του όγκου της δουλειάς, θα είμαστε σε θέση να δοθούν οι προκαταβολές. Οι προκαταβολές θα συζητηθούν σε επίπεδο ηγεσίας κυβέρνησης. Πάντως, όπως και να έχει το πράγμα, θα ικανοποιούν το κοινό αίσθημα. Δεν θα είναι κάτι το οποίο θα αποθαρρύνει. Να το προχωρήσω λίγο πιο πέρα από αυτό που λέτε, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Θα είναι πιο αυξημένες από τις προκαταβολές του Ιανού, π.χ. στο Βαμβάκι που είναι ευρέως διαδεδομένο εδώ πέρα. Σας είπα ότι αποφεύγω να πω αριθμούς, διότι αν ξεκινήσει η αριθμοσυζήτηση, ας το πούμε έτσι, θα αδικούμε αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε. Υπάρχει μια διαδικασία. Θα ολοκληρωθεί δορυφόροι, οριοθετήσεις, δηλώσεις, και θυμίζω ότι τιμές αποζημιώσαν ανακοινώσαμε στον Ιαννό 5 μέρες πριν πληρώσουμε.
Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Άλλωστε, δεν είμαι μόνος μου εγώ για να καθορίσω τι θα κάνει η κυβέρνηση. Εγώ είμαι πρόεδρος του οργανισμού, αλλά δεν είμαι υπουργός. Υπάρχει υπουργός, ο κύριος Αυγενάκης, υφυπουργοί, Σταμενίτης και κύριος Κελέτσης, κύριος Σταμενίτης και κύριος Κελέτσης, πρωθυπουργός της χώρας, υπουργός οικονομικών. Αυτά όλα τα θέματα είναι το επόμενο στάδιο μετά την καταγραφή των ζημιών, των οριοθετήσεων, όλα όσα είπα, μην τα επαναλαμβάνουμε, ναι, και κουράζουμε. Όπου εκεί θα οδηγηθούμε σε συμπεράσματα. Εδώ είμαστε, θα ανακοινωθούν, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στην ώρα τους. Πολύ γρήγορα. Με τα μηνύματα, και προσπαθώ να κάνω ένα ξεδιάλειμμα αυτά που έχουν απαντηθεί. Απορώ πως θα καταφέρνετε. Λοιπόν, οι δεντρώδεις καλλιέργειες πώς θα αξιολογηθούν που είναι κάτω από το νερό? Είναι ένας φίλος από το Σωτήριο της Λάρισσας. Ωραία, αν υπάρχει απώλεια φυτικού κεφαλαίου είναι συγκεκριμένο πράγμα. Ή αν υπάρχει ζημία, όπως προηγουμένως συζητήσαμε, ότι μπορεί να έχουν τραυματιστεί ενώ προς την υγεία τους, προς τις αποδόσεις τους, αυτό επίσης θα το εκτιμήσουν οι γεωπόνοι. Είναι η επιστήμη της γεωπονίας ικανή να μας πει τι έχει συμβεί. Και στις περιπτώσεις αυτές, όπως και στις περιπτώσεις των πυρκαγιών, εμείς θα πρέπει να υποβάλουμε το αρχείο με τη ζημία του συγκεκριμένου παραγωγού, για να υπάρξει η αποζημίωση από το Υπουργείο Οικονομικών μέσω της κρατικής αρρωγής. Αυτό το οποίο κάναμε, γιατί ακούει ο κόσμος κρατική αρρωγή και λέει τώρα τι μας λέει απόψε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ με τους συνομιλητές του, κρατική αρρωγή κλπ. Ναι, αυτό αντικατάστησε το θεσμικό πλαίσιο των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, το οποίο ήταν γραφειοκρατικό, χρονοβόρο, έτσι, και είχε και χαμηλότερες τιμές αποζημιώσεων. Και απέκλειε και κάποιους. Το είναι αληθές. Ενώ τώρα πήγαμε σε αυτό το μοντέλο, το οποίο δεν έχω κανένα δισταγμό, από εδώ ξεκίνησε. Όταν έγινε ο Ιαννός, ο Πρωθυπουργός όρισε υπευθύνους τον Τριαντόπουλο που ήταν Γενικός Γραμματέας τότε, τον Αγοραστό και εμένα ως πρόεδρο του ΕΛΓΑ, και είπε: δεν θα έρθετε στην Αθήνα αν δεν βρείτε μια λύση. Και εκεί διαπιστώθηκε το κενό στο θεσμικό πλαίσιο το οποίο έπρεπε να καλυφθεί. Και έτσι πήγαμε στο 47-97 το νόμο περί κρατικής αρρωγής του Μαΐου του 2021. Και ο οποίος έχει αναθεωρηθεί, έχει βελτιωθεί και θα βελτιώνεται, διότι οι περιστάσεις αλλάζουν τα δεδομένα. Δεν είχαμε, για παράδειγμα, μιλάμε τώρα για τις πλημμύρες, με χιλιάδες τόνων νερού αναστρέμα. Μάλιστα, είχαμε ποτέ καύσωνα πάνω από 40-42 βαθμούς που να διαρκεί 14 και 16 μέρες στη χώρα? Ναι, αλλά όταν έχει ο ΕΛΓΑ όριο το 40 βαθμούς να αρχίσει να αποζημιώνει, τώρα πρέπει να το κατεβάσει το όριο. Γιατί και 38 βαθμοί για 12-14-16 μέρες είναι πρόβλημα το ίδιο. Σαν να έκανε καύσωνα των 40-42 βαθμών για 3 και 4 μέρες. Τα φασόλια της Καστοριάς, της Φλόρινας, που πλήττονται από τις θερμοκρασίες αυτές, ή η σταφίδα, η Σουλτανίνα στην Κορινθία, δεν είναι να περιμένουμε να γράψει το 40. Πρέπει να, με τις μετρήσεις που διαθέτουμε τώρα, να δούμε ότι και οι 38 βαθμοί κάνουν ζημιά. Και κάνουν ζημιά σε σχέση με τη διάρκεια των 38 βαθμών στο βάθος του χρόνου. Αυτά είναι τα νέα δεδομένα τα οποία πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Λοιπόν, φίλος, πολλά μηνύματα δεν τα διαβάζω που λένε τι τιμή μπορεί να έχουμε για ντομάτα, τι τιμή μπορεί να έχουμε. Είπαμε, για τιμές θα πούμε στην ώρα τους. Το λέμε σε όλους. Εντάξει, απλά κάνει υπομονή. Αναφέρει ένας φίλος, γι' αυτό σας το μεταφέρω. Όσον αφορά τις δεντρώδεις καλλιέργειες, έχουν δημιουργηθεί αναερόβιες συνθήκες για τα δέντρα, με αποτέλεσμα η ρίζα να μην αναπνέει. Αν έρθουν να ελέγξουν τώρα, πρέπει να ξανάρθουν και του χρόνου για να δούμε αν το δέντρο πεθάνει στην πορεία. Είναι αυτό που αναφέραμε προηγουμένως για τις δεδρότητες. Εντάξει, αυτά είναι θέματα των επιστημόνων, των γεωπόνων. Το ίδιο κάνουμε και με τις ελιές στις πυρκαγιές. Δηλαδή μπορεί να φαίνεται μια ελιά, και είδαμε πάρα πολλές τέτοιες ελιές επάνω στον Εύρο προημερών με τον Πρωθυπουργό. Η ταχύτητα της φωτιάς, όπως μας είπαν, μπορεί να κάψει τα φύλλα και τα κλαδιά, αλλά δεν καίει το δέντρο. Εδώ μπορεί να συμβεί το αντίθετο, να έχει καταστραφεί το δέντρο. Αυτά θα τα δουν οι επιστήμονες, σωστά λέει ο τηλεθεατής μας, μετά από κάποιους μήνες, και έτσι θα γίνει. Θα είναι μία παρακολούθηση. Αυτά, επαναλαμβάνω, για να συνεννοηθούμε όλοι, δεν είναι θέματα που κλείνουν σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, σε ένα εξάμηνο. Θα τα έχουμε μπροστά μας. Είμαστε μπροστά σε μία καταστροφή βαρύτατη, τρομακτική, ανεπιθύμητη, αναμφίβολα, που θα υποχρέωσει όλους μας σε μια μακρόσυρτη διαδικασία. Σαφέστατα, σαφέστατα. Έτσι. Ρωτάει κάποιος φίλος τηλεθεατής, π.χ. για τα λάστιχα,
για το έγκυο κεφάλαιο. Ναι. Όπως προηγουμένως αναφέρατε ότι θα επιχορηγηθούν οι παραγωγοί για να μπουν μέσα να κάνουν τις εργασίες στα εδάφη τους. Για αυτές τις απώλειες. Ισχύει το ίδιο. Ισχύει το ίδιο. Βεβαίως ισχύει. Άρα το ίδιο. Άρα επιχορήγηση πριν. Και έχουμε. Εντάξει, υπήρξαν περιπτώσεις που καθυστέρησαν εδώ για να είμαστε. Σας είπα και πριν, εγώ δεν παρουσιάζω έτσι, εδώ έναν έτσι κόσμο αγγελικά πλασμένο. Περίμενα και να δω, θα το πείτε μόνος σας, θα σας το έφερα. Όχι, αλλά όχι, σας το αναφέρετε. Όχι, έτσι είναι. Δεν έχω κανένα λόγο να παραπλανούμε τους τηλεθέατες μας. Πάρουν προβλήματα. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά, που είναι η δεύτερη φορά και υπάρχει εμπειρία, ότι θα υπάρξει ταχύτητα και ανταπόκριση άμεση σε αυτά τα θέματα. Το έχουμε πει και διαφορετικά. Χάθηκε ένα τρακτέρ. Δεν μπορεί να περιμένει κάποιος πότε θα αποζημιωθεί για το τρακτέρ. Θα πρέπει να πάρει μια ενίσχυση για να μπορεί έστω ένα μέρος της αξίας του τρακτέρ να το έχει για να πάει να το προκαταβάλει. Να το, ναι, έτσι. Το ίδιο με τα λάστιχα. Το ίδιο και με το γενικότερο γεωργοτεχνολογικό εξοπλισμό. Αν περιμένουμε να περάσει ο χρόνος που θα εγκριθούν οι φάκελοι και θα γίνουν οι πληρωμές, το έχουμε χάσει. Έτσι. Πολύ ωραία και σε αυτό. Μισό λεπτάκι. Ένας φίλος, να το θέσω αυτό γιατί είναι, ναι, πραγματικά πολύ φίλος έτσι και της εκπομπής και προσωπικός φίλος. Πάμε λίγο στα Σαλεγκάρια. Από πού είναι? Είναι εδώ από Λάρισα. Λοιπόν, είναι ο πρώτος εκτροφέας σαλεγκαριών εδώ στο νομό της Λάρισας, όχι στο νομό της Λάρισας, σε όλη την Ελλάδα, ο οποίος το ζωικό κεφάλαιο, ενώ τα σαλεγκάρια είναι στο ζωικό κεφάλαιο, δεν εντάσσονται, ναι, ούτε στην ασφάλιση του ΕΛΓΑ κτλ. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα είχε επιχείρηση, χτυπήθηκε. Στην προκειμένη περίπτωση αυτός τι μπορεί να κάνει? Θα πάει στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις οποίες αντιμετωπίζει η κρατική αρρωγή. Υπάρχουν περιπτώσεις πέρα από τα σαλιγκάρια, όπως και τα οστρακοειδή, τα οποία καλλιεργούνται και αυτά δεν ανήκουν σε εμάς. Είναι θέματα όπως ανοιχτά θέματα έχουμε με τα θερμοκήπια, ανοιχτά θέματα έχουμε με τα πτηνοτροφία, ανοιχτά θέματα έχουμε με τα χειροστάσια. Είναι θέματα προσρύθμιση με το νέο κανονισμό του ΕΛΓΑ. Εδώ πέρα πρέπει να μπούμε όλοι σε μία λογική, την οποία είπε ο Πρωθυπουργός προχθές στη Θεσσαλονίκη. Κάθε τι το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία στην Ελλάδα θα πρέπει να έχει και ασφάλιση. Είτε μέσω φορέων του δημοσίου όπως είναι ο ΕΛΓΑ, είτε μέσω ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Δηλαδή εγώ κάθε Ιανουάριο δεν διανοούμε να μην πληρώσω το τίμημα της ασφάλισης του διαμερίσματός μου στην Αθήνα. Θεός φυλάξει, το οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, δεν το ξέρουμε. Στην κακιά ώρα χρειαζόμαστε την ασφάλιση. Δεν τη χρειαζόμαστε κάθε μέρα. Αλλά αν δεν το έχεις ασφαλίσει, είτε είναι διαμέρισμα, είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι επιχείρηση, είτε καλλιέργεια, τότε λοιπόν στη δύσκολη ώρα δεν έχεις άμυνα, δεν έχεις στήριγμα. Μπορεί, είπα το παράδειγμα των μελισσοκόμων. Εντάξει, τα ασφάλιστρα όλους μας πονάνε. Την ώρα που να τα πληρώσουμε, όλους μας δυσκολεύουν. Δεν υπάρχει κανείς από την τάξη μας, από την καταγωγή μας, για να μιλάμε τη γλώσσα μας, που να είναι υπεράνω χρημάτων. Όλοι ζοριζόμαστε. Ναι, αλλά ποιο είναι το τίμημα της εισφοράς και ποια είναι η αποζημίωση που σε περιμένει? Ένα ερώτημα πάλι από φίλους τηλεθεατές. Η προθεσμία των δηλώσεων, είτε από ΕΛΓΑ είτε για το έγκυο κεφάλαιο, μέχρι πότε είναι? Υπάρχει κάποια προθεσμία καταληκτική? Εγώ θα μιλήσω για τον ΕΛΓΑ, γιατί τα υπόλοιπα δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω πώς τα έχει σχεδιάσει ο κύριος Τριαντόπουλος και το επιτελείο του. Θα έπρεπε με βάση τον κανονισμό μας μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος της υποβολής δηλώσεων, να λήξει προθεσμία. Αυτό δεν θα το τηρήσουμε. Γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, που έχουμε χαμηλό αριθμό δηλώσεων, σχετικά χαμηλό, ο νοικοκύρης κοιτάει πως θα βγάλει από το σπίτι τη λάσπη, που θα βρει ξανά κρεβάτι, που θα φτιάξει την κουζίνα. Δεν μπορώ εγώ να πω σε αυτόν τον άνθρωπο, σου κλείσα την ημερομηνία, δεν πρόλαβες να κάνεις δήλωση. Δεν γίνονται αυτά. Ισχύει για το φυτικό κεφάλαιο, ισχύει και για το ζωικό. Πάντως, κάποια στιγμή, όσο ηρεμούν τα πράγματα, θα πρέπει να κλείσει η διαδικασία προς όφελος όλων. Διότι όταν τελειώσουν οι δηλώσεις, είναι βέβαιο ότι θα επιταχυνθούν και οι διαδικασίες για την πληρωμή του ζωικού κεφαλαίου και μιας
ικανοποιητικής, θα πω, προκαταβολής που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της κοινωνίας. Αυτή μπορούμε να την προσδιορίσουμε έτσι? Όχι, τώρα μην με βάζετε, δεν θα υποχωρήσω σε αυτό. Okay. Θα επιμείνω στο να μην πω τίποτα, διότι έτσι αξίζει να γίνει. Okay. Και δεν έχω δικαιοδοσία πέραν αυτής του Προέδρου του ΕΛΓΑ. Λοιπόν, δεν είμαι υπουργός. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, αν και είμαστε παραπάνω από το συμφωνηθέ χρόνο, θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Είπαμε προηγουμένως, θα το θέσουμε προς το τέλος. Οι πηγές χρηματοδότηση, γιατί τα λεφτά που χρειάζονται είναι τεράστια ποσά. Εμείς να σταθούμε λίγο στον αγροτικό χώρο, γιατί αν πιάσουμε και τους υπόλοιπους τομείς, μιλάμε θα χρειαστούν δισεκατομμύρια. Λοιπόν, για τον αγροτικό χώρο τώρα, για τους γεωργούς κτηνοτρόπους, από πού μπορούν να αντιληφθούν ποσά? Από Ελλάδα και από Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιες είναι αυτές οι πηγές χρηματοδότησης? Λοιπόν, η κυρία Φοντελάιεν στη συνάντησή της με τον Πρωθυπουργό είπε ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική ενίσχυση από τα αδιάθετα του προηγούμενου ΕΣΠΑ. Και αν θυμόσαστε, έχουμε πει μαζί στην εκπομπή ότι από τα αδιάθετα, και δεν θέλω να πω ότι ήταν μια δική μου ιδέα, είχαμε πει μαζί ότι θα πρέπει να ιδρυθεί ένα ταμείο το οποίο θα έχει κανονισμό και θα μπορούν οι πόροι αυτού του ταμείου που θα προέρχονται από τα αδιάθετα των ΕΣΠΑ και της κοινής αγροτικής πολιτικής, με κανονισμό επαναλαμβάνω, που σημαίνει κανονισμός ότι μπορείς να πάρεις πόρους για μια ακραία καταστροφή όπως αυτή, να μπορούμε να απορροφήσουμε από εκεί πόρους για αποζημιώσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι μία πηγή είναι τα αδιάθετα, μία δεύτερη πηγή είναι τα αποθεματικά των γεωργικών ταμείων και μία τρίτη είναι αυτά που είπαν ότι θα μας δώσουν, τα οποία υπερβαίνουν τα 400 εκατομμύρια. Άρα, εμένα αν με ρωτάτε τώρα ποια διαδικασία εισηγούμε. Εισηγούμε να υπάρξει μία καθαρή ενίσχυση του ΕΛΓΑ σε ένα προβλεπόμενο ποσό το οποίο θα προϋπολογιστεί με βάση τα όσα είπαμε προηγουμένως θα επεξεργαστούμε, ούτως ώστε έχοντας τα αφημί, έχοντας τους δικαιούχους παραγωγικούς και τα αφημί τους, τις δηλώσεις τους, έχοντας τους λογαριασμούς τους, να από την ώρα που θα οριστικοποιηθεί το ψηφιακό αρχείο, στον ΕΛΓΑ απαιτούνται μόνο 3 ημέρες για να φτάσουν τα χρήματα στους λογαριασμούς των παραγωγών. Πολύ σημαντικό. Το έχουμε κάνει και άλλες φορές. Θυμάστε, λέμε θα είναι τότε και είναι. Γιατί εμείς θέλουμε 3 μέρες για να πάνε. Από όσα μου αναφέρατε πάντως, αγαπητέ Πρόεδρε, δεν έχετε αναφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης κυρίως θα διατεθούν οι πόροι για τις υποδομές, δηλαδή για τα μεγάλα έργα. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα διαταχθεί ο σχεδιασμός του Ταμείου Ανάκαμψης για να χρηματοδοτηθούν οι υποδομές. Είναι εντυπωσιακό, τουλάχιστον αυτά που είδα με τις εδώ επισκέψεις μου σε διάφορες γέφυρες, η ζημιά η οποία έχει γίνει, η οποία δεν είναι μόνο ότι έπεσε μια γέφυρα, το έχετε δει εσείς καλύτερα από μένα, είναι ότι οι 2 περιοχές που ενώνει μια γέφυρα έχουν πλέον υποστεί ζημία στο έδαφος, που οι γέφυρες αυτές θα πρέπει να επεκταθούν ούτως ώστε να υπάρξει στέρεο έδαφος, να πακτωθούν, να γίνουν έργα άλλα. Εκεί λοιπόν πρόκειται να διατεθούν κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς ζητάμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή καλύτερα με έγκριση Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο επίπεδο εκείνο που θα μας επιτρέψει να σταθούμε χωρίς υπερβολές, να σταθούμε δίπλα στους παραγωγούς και να δικαιώσουμε τις προσδοκίες τους. Αυτή είναι η φιλοδοξία δική μας. Αν πάμε και παραπάνω, αυτό θα το κρίνουν εκείνοι αργότερα. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, κλείνοντας με εσάς αγαπητέ Πρόεδρε και να σας αποδεσμεύσουμε, να δώσουμε μια διαβεβαίωση που οφείλουμε αυτό σε όλους τους πληττόμενους παραγωγούς με βάση ένα ερώτημα εδώ που λέει για τη συνδεδεμένη Βάμβακος, για αυτούς που έχουν πρόβλημα. Και για τους υπολείπους, συνδεδεμένη Καλαμποκιού και τα λοιπά, συνδεδεμένη στα Όσπρα, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις μπορούν να διασφαλιστούν. Δεν είναι δική σας υπόθεση. Θα διασφαλιστούν. Να το πούμε αυτό. Θα διασφαλιστούν και επαναλαμβάνω, έγινε και στην περίπτωση του Ιαννού. Έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών για άλλες καλλιέργειες. Θα γίνει και εδώ. Δεν πρέπει να ανησυχούν. Αυτό που τελευταία λέξη που έχω να πω σε εσάς, στο Γιώργο, στο Δημήτρη και σε όλες τις κυρίες και τους κυρίους μας παρακολούθησαν, με σεβασμό στον πόνο τους πρώτα και μετά στον κόπο τους, εύχομαι και θα προσπαθήσουμε
τα έργα μας να είναι χειροπιαστά και περισσότερα από τα λόγια που είμαστε αναγκασμένοι να πούμε τώρα. Ζητώ να μας έχουν εμπιστοσύνη. Θα την τιμήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη με δουλειά. Δεν τα λέμε για λόγους ικανοποίησης συναισθημάτων. Είναι το αίσθημα της ευθύνης που μας διακατέχει. Αυτό έχω να πω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να αποδεσμεύσουμε, αγαπητέ Γιώργο και Δημήτρη, τον αγαπητό πρόεδρο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς παραμένετε εδώ, θα συνεχίσουμε μέχρι τις 12. Λοιπόν, και για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση των όσων ανέφερε ο αγαπητές πρόεδρος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, αγαπητέ πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό λοιπόν, βράδυ, καλή βράδυ. Συνέχεια. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε. Η εκπομπή είναι μια προσφορά από τα οικοκυστήρια Βάμβακος. Σπορεολιουργία Αφή Καραγιώργου ΑΒΕ. Η εκπομπή είναι μια πρόσφορα της εταιρείας φωτοβολταϊκών συστημάτων Περιβαλλοντολόγια Energy. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι τηλεθεατές. Πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή, έστω αυτά τα λίγα λεπτά που μας απομένουν, το δεκάλεπτο. Και Γιώργο και Δημήτρη, ξέχασα να ρωτήσω τον πρόεδρο, δεν πρόλαβα κιόλας. Υπήρχε ένα ερώτημα, δεν ξέρω αν σε αυτό μπορείς να δώσεις απάντηση εσύ, αγαπητέ Γιώργο. Ουσιαστικά είναι για έγκυο κεφάλαιο, εκτός ΕΛΓΑ, κοινά και αδιαίρετα. Έχει κάποιος κοινό και αδιαίρετο μαντρί. Έχει ζωοτροφές μέσα που είναι από κοινού. Σε αυτές τις περιπτώσεις πώς γίνεται, ή παράδειγμα με τις πομόνες. Είναι πομόνες που την έχουν 2-3 άτομα, 4. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Υποθέτω ότι η αποζημίωση θα τεθεί επί του συγκεκριμένου πράγματος. Παράδειγμα, η πομόνα ανεξάρτητα αν είναι από κοινού ή όχι, αν η μία πομόνα έχει πάθει μια ζημιά 10.000 ευρώ, φαντάζομαι η αποζημίωση θα τεθεί επί του συνόλου, του συγκεκριμένου οικίσκου και όχι αναλογικά σε ποιον είναι ή όχι. Δηλαδή θα πρέπει να αποζημιωθεί το ίδιο ισχύει για την αποθήκη. Τώρα το θέμα της αποθήκης του Σταύλου. Εξαρτάται πως είναι καταχωρημένο στο ε9. Εξαρτάται αν είναι ανήκει σε μένα και σου έχω παραχωρήσει το μισό για τη δική σου επιχείρηση. Εξαρτάται αν είναι νομικό πρόσωπο, εταιρεία δηλαδή, ή είναι πολλά που θα παίξουν ρόλο στην αυτό που είχα πει στην αρχή, δηλαδή πως τεκμηριώνεις τη ζημιά. Γιατί υπάρχει το εξής παράδοξο, να προσπαθούμε να θέλουμε να πώς να το πω περιγραφικά. Έχω ένα παλιό αυτοκίνητο που σαϊτίας, θέλω να το πουλήσω 10.000 ευρώ και θέλω να πάρω ένα αυτοκίνητο 2.000 κυβικά καινούργιο να το πάρω 10.000. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν θα ζητηθούν στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομικών, θα αναζητηθούν στοιχεία στις οικονομικές καταστάσεις, τα ε1, τα ε3. Αν εκεί λοιπόν δεν έχεις κάτι να αποδείξεις, ή αν θα πάμε κάπου συγκριτικά στοιχεία, όπως έγινε και με τον Ιαννό, όπως έγινε και με τον κορονοϊό, με συγκριτικά στοιχεία για να πάρεις κάποια αποζημίωση, και δεν έχεις τίποτα εκεί πέρα, πώς θα τεκμηριώσεις την αποζημίωση? Νάστε. Είναι στις στεγαζόμενες εγκαταστάσεις των κτηνοτρόφων έχει διευκρινιστεί ότι θα πρέπει κάποιος να αναλάβει να δηλώσει τη ζημιά. Αυτό που θα ελεγχθεί είναι να μην δηλωθεί η ίδια ζημιά από το δεύτερο ή από το τρίτο συστεγαζόμενο κτηνοτρόφο. Εγώ λέω απλά, στο συγκεκριμένο κομμάτι ότι μπορεί να είναι συστεγαζόμενη μια επιχείρηση, μια κτηνοτροφική μονάδα. Να είναι δύο ατομικές επιχειρήσεις. Επιχείρηση και κτηνοτροφική μονάδα είναι επιχείρηση. Όταν έχουν τον ίδιο στάβλο, δύο διαφορετικές επιχειρήσεις, δύο διαφορετικά φημίσεις στον ίδιο χώρο, θα πρέπει αυτό με κάποιο τρόπο να πεις πώς εδώ τα ξεχωρίζεις, πώς ακριβώς λειτουργείς. Με αυτήν την έννοια το λέω. Προφανώς και δεν μπορεί να δηλωθεί δύο φορές η ίδια ζημιά, γιατί θα βρεθεί όπως είναι. Υπάρχει ένα ερώτημα, αγαπητέ Δημήτρη, θα ήθελα να ρωτήσω. Έχω αμυγδαλιές κάνοντας τη δήλωση ΟΣΔΕ, δεν μπορώ να τις βάλω στον ΕΛΓΑ φέτος, δεν το δέχεται το σύστημα. Γιατί είναι στο τρίτο έτος του χρόνου. Μπορώ να τις βάλω. Αν έχουν πάθει ζημιά θα αποζημιωθώ. Αλλιώς τι μπορεί να γίνει? Όντως αυτές που είναι τις μικρές ηλικίες δεν μπαίνουν στο ΟΣΔΕ? Δηλώνονται στο ΟΣΔΕ τα νεόφυτες φοιτίες. Απλώς δεν ασφαλίζονται αυτά τα δέντρα που είναι μη παραγωγικά. Κάτω από τα 4 έτη δηλαδή. Ο παραγωγός μπορεί να τα δηλώσει, δεν μπορεί να τα ασφαλίσει φέτος καθώς δεν είναι σε πλήρη παραγωγή. Του χρόνου μπορεί να τα ασφαλίσει που θα μπει στο τέταρτο έτος και είναι αυτό που ανέφερε και ο πρόεδρος, ότι θα το
ελέγχουν όσο χρόνο χρειαστεί. Αν αυτά έχουν πάθει κάποια ζημιά μεταγενέστερη, να μπορεί να το δηλώσει ο άνθρωπος όταν θα είναι παραγωγικά. Λοιπόν, τώρα, Γιώργο, έχεις καταλάβει πάνω κάτω πώς ακριβώς τι πρέπει να κάνουν γεωργοί και κτηνοτρόφοι σε σχέση και με τον ΕΛΓΑ και με το έγκυο κεφάλαιο? Να επισημάνω ότι η πλατφόρμα ΡΟΓΗ συμπεριλαμβάνει τους κτηνοτρόφους από τον πρωτογενή τομέα μόνο. Θα πρέπει να γίνει η αίτηση στην αρρωγή.gov.gr ως επιχείρηση κτηνοτροφική μονάδα. Εκεί θα βγει ένα ποσό, μια πρώτη αρρωγή, 2, 4, 6 ανάλογα σε ποια περιοχή είναι, τα οποία αυτά τα λεφτά δεν αποζημιεύονται άμεσα, την ώρα που θα γίνει η αίτηση δηλαδή, αλλά γίνεται, είναι με άνω τη λία αυτό το ποσό. Θα περάσει η επιτροπή είτε με το δορυφόρο που θα ήταν ιδανικά αυτό που ανέφερε ο Δημήτρης στο πρώτο μέρος, είτε εν πάση περιπτώσει κάποιος που θα περάσει να δει τι να δει, λέμε τώρα, και επιστρέφοντας αυτοί οι άνθρωποι καταγράφουν στις καταστάσεις ότι πέρασαν από τον Χρήστο, από τον Δημήτρη και από τον Γιώργο και έχουν πλημμυρίσει εν πάση περιπτώσει. Αυτή η κατάσταση φεύγει, πάει στο Υπουργείο και αποδεσμεύεται σε πρώτη φάση το ποσό που αρχικά έχει δοθεί. Στη συνέχεια, για να πάρει τα υπόλοιπα, πρέπει να ετοιμάσει φάκελο. Νομίζω όπως είναι και στις κοινές επιχειρήσεις, αν έχω καταλάβει σωστά. Οι λοιποί του πρωτογενού τομέα αγρότης, δηλαδή φυτικής παραγωγής, θα πάνε εξ ολοκλήρου στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ να δηλώσουν εκεί ό,τι τους υποδείξουν να κάνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ Δημήτρη, με την ευκαιρία τώρα που είμαστε εδώ και είσαι στην εκπομπή, σε σχέση με τις επιδοτήσεις που θα τις περιμένουμε μέσα στον Οκτώβριο, με όλο αυτό το μπάχαλο που γίνεται σε σχέση με ΟΣΔΕ και τα λοιπά, υπάρχει πιθανότητα να καταβληθούν μέσα στον Οκτώβριο? Υπάρχει πιθανότητα να γίνει πληρωμή στα τυφλά? Υπάρχει πιθανότητα να πάμε πιο αργότερα? Τι ακριβώς πληροφορίες υπάρχουν? Γίνεται προσπάθεια να δοθεί μια προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης μέσα στον Οκτώβριο. Η αλήθεια είναι ότι ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις στις 11/9 σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά εν μέρη ολοκληρώθηκαν, καθώς από μέσα από τις δηλώσεις αυτή τη στιγμή λείπουν τα οικολογικά σχήματα, λείπουν συνδεδεμένες ενισχύσεις, λείπουν πολλά βασικά πράγματα που θα βοηθήσουν να πληρωθεί ένας παραγωγός όλες τις ενισχύσεις που δικαιούται για το έτος. Όσον αφορά τώρα και τις συνδεδεμένες, βγήκε και τώρα προχθές κύκλιος για τον αραβόστο που περιμέναμε. Πιο πολλά ερωτήματα δημιούργησε παρά διευκρίνησε κάποια πράγματα. Οπότε και σε αυτό το κομμάτι περιμένουμε το επόμενο διάστημα να ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα και για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και για τα οικολογικά σχήματα. Και φυσικά αυτά θα πληρωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν να πληρωθούν μέχρι τον Δεκέμβριο, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια με το πρασίνισμα. Ίσως χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνος, αλλά γίνεται μια προσπάθεια η βασική ενίσχυση να πληρωθεί τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο, ως συνήθως. Λοιπόν, άλλο ερώτημα τώρα από φίλο τηλεθεατή. Αγαπητέ Γιώργο, για σένα προφανώς είναι αυτό. Οι αποζημιώσεις από ΕΛΓΑ είναι κατάσχετες από εφορία? Ναι, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με φυσικές καταστροφές, έχουμε και στο παρελθόν αποδειγμένο. Αυτό δεν το πειράζει κανείς. Αυτό είπα εγώ εκείνη την ώρα, αλλά τώρα μεταξύ μας τυπικά είχε δίκιο ο κ. Σουγκουρέζο ότι δεν ήταν αρμοδιότητά του, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι εξασφαλισμένο ότι, για το ακατάσχετο, και ότι ή δεν θα ζητείτε φορολογική ενημερότητα ή αν θα ζητείτε θα χορηγείτε κατ' εξαίρεση με βάση την απόφαση. Αυτό πάντως που έθεσες ήταν πολύ ορθό, υπό ποια έννοια, άσχετα αν δεν είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Ας το πάρει σαν έρισμα για να το μεταφέρει. Ακριβώς. Και να προλάβουμε τώρα την κατάσταση. Δηλαδή, πολλές φορές βγαίνουν κάτι αποφάσεις ενισχύσεων, τις έχει ζήσει πάρα πολλές φορές και ο Δημήτρης και εμείς όλοι μας. Δηλαδή, βγαίνει μια απόφαση για έκτακτη οικονομική ενίσχυση, η οποία δεν αναφέρεται ότι είναι ακατάσχετη. Κατάσχονταν και μετά τρέχαν οι άνθρωποι να μπορέσουν εκ των υστέρων οι κυβερνώντες να το αλλάξουν και μετά η παραγωγή να μπουν σε αυτό το δικαίωμα. Να επισημάνω κάτι, όταν υπάρχει στη ροή και δεν θέλεις να κόψεις τον ηρμό και δηλαδή μίλαγε τώρα ο κύριος Ρικουρέζος, είναι πρόεδρος του ΕΛΓΑ, υπήρχαν θέματα που έχω στο μυαλό μου να ρωτήσω, αλλά
πολλά έκανε και είπα να μην ενοχλήσω. Υπάρχει το ακατάσχετο του λογαριασμού που είναι 1.250 ευρώ μηνιαίως, στο σύνολο 14.400. Για τους αγρότες υπάρχει ακατάσχετο που είναι 7.500 στις επιδοτήσεις, για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Ναι. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει, επειδή πάντα λέμε ότι λένε είναι ακατάσχετες οι αγροτικές επιδοτήσεις, είναι. Πού είναι ακατάσχετες, στην πηγή, πού είναι ο ΠΚΠ. Όταν ο ΠΚΠ τις καταθέσει στον λογαριασμό του δικαιούχου, αυτομάτως πάει το ακατάσχετο. Και πάμε στο όριο των 7.500. Τώρα λοιπόν, που είναι να μπουν κάποιες επιδοτήσεις, δεν μπορεί ξαφνικά ένα άθλιο σύστημα που είναι το τραπεζικό, και μιλάμε για άθλιο όχι ως σύστημα μόνο, αλλά και για αυτούς τους τυπάκους που το λειτουργούν. Τους υπαλλήλους, για να μην πω κάτι βαρύ, γιατί του πάω πολύ γλυκά σήμερα, να μην εκτραχηθώ και αρχίσουν και ρίχνουν κατήλια. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι ξαφνικά θυμούνται εκείνη την ώρα ότι έχουν κάποια εξουσία και λέει εγώ μπλοκάρω, κοιτάω τη διάταξη, αλλά αν το πάρεις και το βάζεις στο κεφάλι μέσα στη λάσπη με μισό λεπτό, να καταλάβει τι σημαίνει πνιγμένος, θα δει τι σημαίνει πνιγμένος. Αυτό λοιπόν, και θα πρέπει εσύ και με την ιδιότητά σου, τη δημοσιογραφική, και όχι την αντιπολιτευτική, αλλά τη δημοσιογραφική, επαναλαμβάνω, λοιπόν, να το θέσεις επί μόνος σου, και εγώ όπου με παίρνει στον κύριο Τριαντόπουλο και όπου έχουν τη δυνατότητα, να είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα πειράξουν τις αγροτικές επιδοτήσεις, γιατί πλέον φέτος οι αγροτικές επιδοτήσεις, εάν όλα πάνε καλά και δοθούν Οκτώβριο, δεν θα έχουν τον ρόλο και τον λόγο που είχαν μέχρι τώρα, που ήταν ενίσχυση της παραγωγής και να κάνουν και κάποια επένδυση. Θα είναι στην ουσία κομμάτι επιβίωσης. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις κάποια απάντηση από την πλευρά του Τριαντόπουλου για αυτούς τους αγρότες οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους και αγροτικά φωτοβολταϊκά που έχουν πάθει ζημιά. Σε αυτό υπάρχει κάποια πληροφόρηση? Για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά αντιμετωπίζονται φορολογικά ως αγροτικό εισόδημα. Φαντάζομαι επίσης η άδειά τους είναι αγροτικά. Αυτό έπρεπε να το ρωτήσουμε και στον πρόεδρο. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις από τη στιγμή που είναι αγροτικό εισόδημα? Δεν το δηλώνει στον ΕΛΓΑ. Ο κ. Νικολέτης έχει να κάνει με τον ΕΛΓΑ. Στον ΕΛΓΑ δεν δηλώνει τα φωτοβολταϊκά. Mm-hmm. Τα φωτοβολταϊκά έχουν ιδιωτική ασφάλεια. Όλοι έχουν ασφάλιση. Τώρα κάτι έμαθα σήμερα ότι πολλές ασφαλιστικές κλωτσάνε λίγο. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή δεν δίνουν ολική αποζημίωση. Δίνουν κάποιοι σε ένα 40% και να δούμε μετά τι θα γίνει κλπ. Δεν το ξέρω. Θα το δουν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει ασφάλιση εκεί στον ΕΛΓΑ. Είναι σε ιδιωτική ασφάλιση ξεκάθαρα. Το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό θα το δούμε. Άστε. Πάντα με τον 3874 που είναι σαν αγροτικό εισόδημα, επαναλαμβάνω, έτσι. Ναι. Λοιπόν. Πάντως υπάρχει και θέμα και στις εμπορικές επιχειρήσεις που έχουν πάθει ζημιά όταν είχαν αποθηκευμένα inverter ή κάποια πάνελ, εν πάση περιπτώσει. Γιατί πήγε πραγματογνώμονας επιχείρηση και λέει: μα δεν έπαθε τίποτα. Είχε, ξέρω εγώ, 15 πόντους νερό. Δεν έγινε τίποτα. Και λέει ο επιχειρηματίας: δώσουμε εμένα μία βεβαίωση ότι αυτά θα τα εγκαταστήσω πάνω, θα δουλέψουν και δεν θα τα τεινάξουν όλους στον αέρα. Και εγώ πολύ ευχαρίστω θα το πουλήσω. Υπάρχουν θέματα δηλαδή τα οποία προκύπτουν στην πορεία αναγκαστικά. Προφανώς και δεν μπορεί να καλύψει σε πρώτη φάση ο νομοθέτης ή αυτοί που εμπλέκονται όλο αυτό το κομμάτι. Αυτό που ζητείτε και ζητάμε όλοι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να υπάρχουν ανοιχτά αυτιά από οπουδήποτε και να μην είμαστε έτσι εδώ όπως συνήθως υπάρχουν σε κάποιους καρικοκέντρους και να έρθουν να δουν λίγο τι γίνεται. Αυτό, με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε, εκτός αν θέλει να προσθέσει κάτι ο Δημήτρης. Ότι... Και τα αγροτικά φωτοβολταϊκά μπορούν να δηλωθούν και στην αρρωγή. Και στην αρρωγή. Πέρα από την ιδιωτική ασφάλιση που σίγουρα έχουν όλοι, γιατί είναι υποχρεωτικό και από το ΔΔΕ και από τις τράπεζες, μπορούν να δηλωθούν και εκεί από ό,τι ξέρω. Πώς θα τα δηλώσουμε στην αρρωγή, Δημήτρη? Πώς θα τα δηλώσουμε στην αρρωγή? Εγώ έχω αυτή τη ζημία ανοιχτή, την έτσι μπροστά μου. Τι να δηλώσω στην αρρωγή? Ώστε ως επιχείρηση που έπαθα ζημιά τι, ολική, ημερική? Δεν μπορώ να πάρω κάτι, θα πρέπει κάποιος να πάει να πιστοποιήσει καταρχάς. Ναι. Στη συνέχεια να καταθέσω το φάκελο για τα φωτοβολταϊκά μου. Έχω την αίσθηση πάνω σε αυτό ενδεχομένως να παίξει ρόλο και, οι επιτροπές εδώ πέρα, τις, οι τοπικές, έτσι. Όχι, πέρα αυτό, πριν πάμε στις επιτροπές, γιατί η επιτροπή δεν περιμένει να κάνουμε την αίσθηση στο αρρωγή. Αν πάει νωρίτερα, πάει νωρίτερα, δεν υπάρχει θέμα. Εμένα απλά με προβληματίζει, καλά το λέω. Αλήθεια, Ραμίτσο, είχε 42 λεπτά κούνητος, ρε παιδί, εμένα δεν με χωράει τόπος. Εσύ πώς καθόσαν τόση ώρα κούνητος?
Ήθελα να σου το ρωτήσω, αλλά είπα να φύγει ο πρόεδρος. Μπορεί και μετά να σου το ρωτήσω. Είναι απορία αυτή. Έχω βάλει φωτογραφία μπροστά στην κάμερα. Λοιπόν, λέω το εξής, ότι να πάω να το δηλώσω, αλλά θα μου το κάνει δεκτό. Αυτό είναι, είναι θέμα για ερώτηση. Με αφορμή αυτό, και να κλείσουμε με αυτό, με αφορμή αυτό με τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, να τονίσουμε ότι άπαντες οι οποίοι έχουμε ένα ρόλο στον καθένα μας, λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε από πάνω από όλους αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Είτε είναι Τριαντόπουλος, είτε είναι Λυκουρέντζος, είτε είναι Περιφέρεια. Υπό την έννοια, έχω την αίσθηση ότι επειδή τα λεφτά είναι πάρα πολλά που απαιτούνται, θα κοιτάξουν όσο το δυνατό περισσότερο, να μην πω ότι να μην πληρώσουν, να πληρώσουν πολύ λίγα, αλλά θα κοιτάξουν να γίνονται περικοπές. Σε αυτά θα πρέπει να είμαστε άπαντες εμείς από πάνω και να πιέσουμε στο να μην γίνονται αυτές οι περικοπές, ίσα ίσα να πληρωθούν πολύ παραπάνω ανάλογα με τις ζημίες. Εγώ θέλω να κλείσω την πλευρά μου, κάνοντας δύο επισημάνσεις. Η Θεσσαλία έχει το 25 περίπου της 100 της διατροφικής αλυσίδας, δηλαδή της παραγωγής που πάει σε όλη την Ελλάδα. Είναι περίπου στο 6% του ΑΕΠ. Είναι τεράστια τα νούμερα. Άρα μιλάμε για ένα ποσό, για να πάρει μια κίνηση σε μια καλή βάση, θέλει 5 δις. Δεν είναι ο Ιαννός, μπροστά σε αυτό που συνέβη τώρα, είναι ψηλόβρυχο, είναι ξέρετε. Ακριβώς. Επίσης, θέλω να κάνω έκκληση ειλικρινά, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Δεχόμαστε οι λογιστές τηλέφωνα, επισκέψεις, εδώ πέρα όχι και τόσο γιατί είναι λίγο ο φόβος του λατέρημα, γενικά όμως, κάνε μου και εμένα αίτηση. Το κάνε μου και εμένα αίτηση, βρήκα εδώ το μήνα που τρέχει τους 9, να πάρω τα 2, τα 3, τα 5, όταν είναι να τα πάρει κάποιος άλλος που τα έχει ανάγκη, λίγο για όνομα του Θεού, από τη ζημιά δεν βγαίνει κέρδος, για όνομα του Θεού, μπήκαν κάποια χωριά στο κόκκινο. Μάλιστα. Τι σημαίνει κόκκινη περιοχή? Σημαίνει ότι χωρίς περαιτέρω έλεγχο θα πάρω κάποια ποσά αποζημίωσης. Πάρα πολύ ωραία. Εάν εγώ δεν πλημμύρισα, γιατί υπάρχουν κάποια χωριά που αν τα κάνεις σε τεταρτημόρια είναι βυθισμένο το ένα και τα άλλα είναι στέγνα. Και από τις 100 αιτήσεις οι 95 είναι από την πλευρά της στέγνας. Το λέω πάρα πολύ λαϊκά. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού, μην πω καμιά βαριά κουβέντα τώρα, είναι κρίμα. Δηλαδή, για όνομα, τα στερείτε αυτοί οι ελάχιστοι από κάποιους άλλους που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Για όνομα του Θεού. Και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Πώς δηλαδή, πώς να το κάνουμε? Μην ξεχνάμε ότι κάποιες περιπτώσεις τώρα που ενδεχομένως θα υπάρξει καθυστέρηση είναι απόρρια της κακής συμπεριφοράς κάποιων από τον Ιαννό. Γιατί έχουν γνώση επιλογής και μαθαίνουν. Και την πληρώνουν κάποιοι άλλοι τώρα. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Κρίμα από το Θεό είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν, που την κεφαλή πλύνε, όχι κλείνε. Πάτε και κάνετε αυτό το πράγμα. Αφήστε κάποιους άλλους τα κοιτάκια και κάποιους άλλους άνθρωποι. Για όνομα του. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Παπαδημητρίου, λογιστής φοροτεχνικός από Καρδίτσα. Να μην αναφέρω όλες τις άλλες ιδιότητες, αγαπητέ Γιώργο. Τίποτα. Εγώ θα σου κάνω μια καταγγελία και πάλι. Με βγάζεις εκπομπή τρίτη βράδυ που ξεκινάει το Champions League. Έτσι, για όνομα του Θεού δηλαδή μέσα. Επίτηδες. Για όνομα του Θεού. Ευχαριστούμε και τον Δημήτρη τον Τάντο, αγρόλυσης και τεχνικό σύμβολο της ΠΕΦΑ. Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς, οι οποίοι ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη. Καλή σας νύχτα.